το blog Ελευθερία, τίποτα Ελευθεριακός. Είμαι με τον Γιάννη τον Δρόλαπα. Τώρα πώς να σε... Θες να αυτοσυστηθείς, για να μην κάνω εγώ συστάσεις. Σαν τι? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Είσαι κιθαρίστας, συνθέτης. Ερασιτέχνης μουσικός θα λέει. Ερασιτέχνης μουσικός. Ωραία. Μόλις πριν συζητούσαμε ότι υπάρχει στο διαδίκτυο ένα απόσπασμα από μια εκπομπή. Είναι το 85, το 1985. Είναι Μάιος 85. Ναι. Που ήταν αφιέρωμα σε σένα, μου είπες, και γενικά σε καλλιτέχνες που δεν ήταν, ας πούμε. Πιθανόν δεν τα είχα δει όλα τα επεισόδια, δεν ήταν, ναι, ήταν καν για καλλιτέχνες. Δεν ήταν καν. Όλοι που ήταν και με 10-12 επεισόδια, δεν θυμάμαι. Ναι. Γιατί δεν έχεις εντός εισαγωγικών μιλήσει από τότε? Συνήθως αυτοί που μιλάνε, κάτι πουλάνε, κάτι παρουσιάζουν, ναι, κάτι θέλουν να διαφημίσουν. Ναι. Εγώ ήμουν εκτός χώρου. Mm-hmm. Συνέχισα, έπαιζα με μπάντες διάφορα από τα παιδιά, αλλά δεν είχα κανένα κίνητρο. Ναι, ωραία. Θέλω να μου πεις πότε και πώς άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική, γιατί κιθάρα και όχι κάποιο άλλο όργανο, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να σου άρεσε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εδώ έχεις χάσει. Το έχω χάσει, για πες. Άρχισες με φλαουτό, με κάτι τέτοιο. Φιλοδοξία να αρχίσω με φλαουτό. Λεφτά για φλάουτο δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Είχα λόξανα με Τζέθρο. Με Τζέθρο, το διαφέδωλο φλάουτο. Ήταν και ένας γείτονας απέναντι που παίζει σε μπάντα φλαουτίστας. Mm-hmm. Σε τι μπάντα? Έπαιζε στον Ηρακλή και τη Λερναία. Α, στον Ηρακλή, ναι. Και το πρώτο όργανο που έσκασε μύτη ήταν μια φλογέρα πλαστική, mm-hmm, που έφερε ο αδερφός μου όταν ήμουν 14. Ναι. Μετά άρχισα να φτιάχνω φλάουτα, όχι φλογέρες, καλαμένια μόνος μου. Ναι. Πήρα μάτια διάφορα. Και ο αδερφός μου ψιλόπαιζε κιθάρα. Σε κάποια φάση ήρθε μια στρατοκάθαρη σπίτι, ήταν εκεί. Καλή ήρθε ένα συνεισχυτή. Καλή φάση. Ήρθε ένα βρωμόκουτο. Ωραία. Έπαιζε κάτι σάμπα, α πούμε. Οπότε ξέρει, τα καλά με μπήκαν στην άκρη. Σωστά. Και έπεσε στρατοκάστερ. Έπεσα στην κιθάρα. Ναι. Mm-hmm. Όχι στρατοκάστερ. Στρατοκάστερ ήρθε και έφυγε. Α, ήρθε και έφυγε. Μια Lion. Α, μάλιστα. Η οποία είναι μια μάρκα την οποία δεν την ξαναείδα ποτέ. Ναι. Ήταν... Δεν είναι και πολύ γνωστή. Δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη στην Ελλάδα. Αν υπήρχε, ναι. Ωραία. Ο αδερφός σου άκουγε έτσι ροκ, ας πούμε. Ναι, ναι. Μουσική. Και εσύ το ίδιο εκείνη την περίοδο ή όχι? Βέβαια. Ναι. Και από πού ακούγατε? Δηλαδή ενώ δεν υπήρχε τότε. Μόνο ραδιόφωνο. Μόνο ραδιόφωνο. Δεν είχαμε τίποτα. Mm. Κανένα μέσο αναπαραγωγή σπίτι. Σωστά. Και το μόνο που υπήρχε ήταν οι ερασιτέχνες. Τέλη δεκαετίας 60. Η παραγωγή, η ραδιοπαραγωγή. Όχι, όχι, όχι. Έγινε μία έκρηξη ερασιτεχνικών σταθμών. Ναι, ναι. Που, δηλαδή, στην Αγία Παρασκευή ήταν 6-7. Οπότε ήταν εκατοντάδες το λεκανοπέδιο. Ναι. Οπότε άκουγες τα πάντα. Από Αγία Παρασκευή. Εγώ εκεί γεννήθηκα. Εκεί γεννήθηκες, ναι. Ωραία. Οπότε, δηλαδή, ήταν τρομερή επιλογή. Mm-hmm. Ακούγαμε υπέρπλα, ας πούμε, και λέω, όχι, μωρέ, πάλι τέτοια, ξέρεις. Τόσο πολύ. Ναι, είχε τα πάντα. Uh-huh. Ωραία. Οπότε αυτή ήταν η μόνη μουσική, παιδεία, ναι, ακούγοντας. Στο σπίτι, ας πούμε, οι γονείς σου, ξέρω, τι άκουγαν, ας πούμε, ξέρω, παραδοσιακά πράγματα. Κοίτα, τότε ήταν δύο σταθμοί. Mm-hmm. Ήταν το κρατικό, η ΕΤ, ξέρω πώς τη λέγανε τότε, και το ΕΝΕ, ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Λοιπόν, το ΜΕΝ, επίσημο κανάλι, έπαιζε άντε με Χατζηδάκη, mm-hmm, τίποτα όπερες, τίποτα ατίκ, πράγμα το οποίο, ας πούμε, ναι, το άλλο ήταν λίγο πιο σύγχρονο, Καζαντζίδη, Καβαλά, ξέρω, ναι, και τα λοιπά. Οπότε υπήρχαν και τέτοια ακούσματα, έστω και έτσι, ας πούμε. Από σπόντα, ναι, όχι, από σπόντα. Κοίτα, από τη στιγμή που αρχίσαμε να επιλέγουμε ακούσματα, δηλαδή, ξέρω, στα 10 προφανώς, ναι, 12, τότε έγινε η έκρηξη και των ερασιτεχνικών και τότε άρχισαν και οι διαφημιστικές εκπομπές των εταιριών. Αχα. Τα οποία βέβαια ήταν πολύ φτωχά σε σχέση με αυτά που παίζανε οι ερασιτέχνες. Ναι, ναι. Αλλά πάλι ήταν η ροκ εποχή. Ναι. Ωραία. Οπότε μόνο ραδιόφωνο. Μόνο ραδιόφωνο. Εν ολίγης. Ωραία. Η αντίδραση των γονιών σου όταν κατάλαβαν ότι θα ασχοληθείς αποκλειστικά με αυτό, με τη μουσική, ας πούμε. Πώς ήταν, ποια ήταν? Φαντάζομαι δεν το πήραν και καλά, δηλαδή. Κοίτα, ο πατέρας μου δεν πρόλαβε να δει την επιλογή. Να με δει, ναι, ναι, ότι αφιερώθηκα τελείως. Ναι. Η μάνα μου, πάρε το πτυχίο σου και κάνε ό,τι θέλεις. Μην το χρησιμοποιήσεις καθόλου.
Ναι. Παίζει ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις να κάνεις, αλλά ξέρεις. Ναι. Αφού μπήκες στη σχολή, πάρα το πτυχίο, ας πούμε, αυτό ήταν. Ναι. Αλλιώς δεν είχα καμία. Είχες μπει νομική, ε. Ναι. Τέλειωσες. Όχι. 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 Παρακολούθησες. Όχι. Ωραία. Άρα η μάνα σου κατάλαβε κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γιάννης ασχοληθεί με τη μουσική, ας πούμε, του αρέσει και. Ναι. Μουσική έχει σπουδάσει, όχι. Δηλαδή ενώ σε οδείο και τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Α, είσαι αυτοδίδακτος δηλαδή. Ωραία. Θες να μου πεις έτσι κάποια ονόματα, επειδή πριν μιλήσαμε λίγο γενικά για το τι έπαιζε στο ραδιόφωνο, μου ανέφερες τους Purple, ξέρω, τους Jethro Tull κτλ. Και κάποια άλλα ονόματα από μουσικά πράγματα, group, ξέρω, που σε καθόρισαν να κατάλαβες εκ των υστέρων πολύ τότε. Ναι. Για πες μου. Hendrix. Hendrix, ναι. Κοίτα, ξεκίνησα την κιθάρα ως Σάμπαθ. Ως Σάμπαθ. Ναι. Μετά από 3-4 χρόνια ως κιθαρίστας, mm-hmm. άρχισα και καταλάβαινα το Hendrix και εκεί, ξέρεις, κόλλησα. Mm-hmm. Και κόλλησες. Αλλά άκουγα τα πάντα μικρός, δηλαδή. Εντάξει, Στέκο που μου αρέσαν, Άρα Πατρεφλάι, Άμον Ντιλ, Χόκουιντ, Άλις Κούπερ. Τα παλιά τα λέμε τώρα. Έκανα τρεις δίσεις, ξέρω, στην Ελλάδα, μέχρι το Killer. Ναι, ναι, σωστά. Τι άλλο, ξέρω εγώ. Ζέπελιν, Πέρπλ, αυτά εντάξει, ήσαν mainstream, αυτά πεζόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, ωραία. Θα σου κάνω... Φλόιντ παλί. Φλόιντ παλί, με το Sidebar ακόμα, ας πούμε, ή και πιο μετά. Και λίγο μετά, αλλά α πούμε να καταλάβει όταν και τον Dark Side of the Moon είπα τέρμα Floyd. Μαλακία. Ναι, τώρα που τα ακούω είναι μια χαρακτήρα. Ναι, εντάξει, τότε. Αλλά ναι. Είχα άλλο τέτοιο. Άλλη εικόνα. Άλλη εικόνα για του Floyd, σωστά. Θέλω να μου πει, αν μπορεί, κιθαρίστες που σ' αρέσουν πολύ, είτε ζώντες, είτε εν ζωή, και θα γούσταρες να παίξει μαζί του. Δηλαδή θα έρθει ένα καμότο. Ας έπαιζε ένα βράδυ μου τον τάδε. Δεν θα έπαιζα με κανέναν. Θα προτιμούσα να είμαι δίπλα και να ακούω. Να είσαι δίπλα και να ακούς. Α, ναι. Δηλαδή ως κοινό εννοείς. Όχι. Ας είμαι στο πάλκο και σε έχω κλειστεί την κιθάρα, ξέρεις. Να κάνω ότι παίζω για να χαζεύω. Ωραία. Ας πούμε με το Hendrix θα ήθελες. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Και με το Ναϊόμι το ίδιο ή μπα. Όχι. Όχι πλέον. Μετά, όχι χρόνια, όχι. Ναι. Οκ. Τώρα άλλο Σπάθας βέβαια. Σπάθας. Ναι, το θεωρείς καλό κιθαρίστα. Ο Σπάθας, επειδή ξέρεις, ακούω διάφορα. Ναι. Ήταν απίστευτος για την εποχή του. Και τώρα είναι. Ναι, κατά τώρα πήγες καλά. Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά το 71, αν έπαιζε ο Σπάθας και ήταν από κάτω ο Blackmore, ο Clapton, ο Page, ο Gallagher, θα ντρεπόντουσαν ανέβαια. Θα μένω με αυτό το στόμα, λες, και σαν τεχνική, ναι, ναι. Τρομερό επίπεδο για την εποχή, και σαν προσωπικότητα, ιδιαιτερότητα, δεν έπαιζε τα τετριμένα, έπαιζε. Ναι. Και δεν λέω τα... ένα δημοτικοφανές έχει κάνει, δεν έχει παίξει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Στο ροκ το κλασικό, στο blues, έπαιζε blues ο Σπάθας απίστευτος με το 71. Μάλιστα. Ωραία. Με το Σπάθα όμως θα μπορούσες να παίξεις και... Δηλαδή δεν είναι ένα ρε παιδί μου, ένα πράγμα που είναι άπιαστο, όπως με το Hendrix που πρέπει να τον αναστήσουμε για να παίζεις. Όχι. Θα ήθελες και, τον... και εκείνο να είσαι δίπλα και να βλέπεις, ας πούμε. Μικρός ήμουν. Μικρός ήσουν. Έτσι γνωριστήκαμε. Α, δηλαδή τι ήσουν στο πάλκο με το Σπάθα. Όχι. Από κάτω. Κάτω, μία, δύο, τρεις, πέντε. Τι στο μάλκο. Πάλι εδώ. Έπαιζες τότε. Έπαιζα δύο χρόνια, ξέρω. Για να καταλάβεις, δεύτερη εμφάνιση, τρίτη με την μπάντα που κάναμε με τους Βαβούρα. Παίξαμε στο διάλειμμα των Σόκρατες, τόσα θράσος είχαμε. Στο διάλειμμα τα λες. Παίζαμε στο Κίτρο αυτή το 77. Ωραία. Σεζόν. Ναι. Και ανάμεσα στα δύο σετ, ανεβήκαμε και παίξαμε, ξέρω, πέντε κομμάτια. Ναι. Σας επέλεξαν προφανώς. Εντάξει. Πώς αλλιώς. Ο ντράμερ ήταν γνωστός του μαγαζιού. Α, ο Βαγγέλης ο Βέικιος λες, αυτός έπαιζε τότε. Όχι. Ένας, ο Νόντας Αντωνόπουλος που γίνει μετά ηχολήπτης, βασίστας. Ωραία, πάντως φαντάζομαι ότι αν και οι Σόκρατες δεν σας θεωρούσαν, ας πούμε, ότι δεν αξίζει τον κόπο, εντάξει, δεν σας βάζαμε τώρα και στο, έστω και στο διάλειμμα. Εντάξει, κοίτα, ναι. Ήρθε μετά ο Σπάθας, μπράβο, ωραία, και εγώ του λέω, κοίτα, ναι, παίζω λίγο, αλλά καταλαβαίνω αρκετά το τι παίζα. Και βάζει τα γυάλια και μου λέει, για τη φάση μου λέει. Ναι. Λέω, τώρα το διορθώσαμε. Ωραία. Ας κάνω μια άλλη ερώτηση. Ποιους μουσικούς θα επέλεγες για να απαρτήσουν την κατά τη γνώμη σου, ας πούμε,
Τέλεια μπάντα. Τέλεια όπως την έχεις εσύ στο μυαλό σου, παιδί μου. Ότι θα έπαιρνα, ας πούμε, φωνή αυτών, μπάσο τον τάδε, κιθάρα. Εσύ όμως δεν θα συμμετείχες. Θα επέλεγες μουσικό. Να σου πω, έτσι κι αλλιώς. Α, έτσι κι αλλιώς, σωστά. Καλά, κιθάρα είπαμε. Χέντριξ. Χέντριξ. Ένας. Μπάσο ο Μπρους. Ο Μπρους. Που ήταν ιδιαίτερος. Ήταν ιδιαίτερος. Ωραία. Μετά. Φωνή. Τζον Κέι από Στέμπελουθ. Ή έστω ο Πληκτράσο, Ίγκλ από τους Iron Butterfly. Ωραία. Κάποια τέτοια φωνή έτσι. Αντρική, ας πούμε. Αντρική. Ναι, ας το θέσουμε έτσι. Ας πούμε, ένα που δεν μ' αρέσει στο metal είναι φωνές, ας πούμε. Που... Ναι. Έχει μωρέ μου και φωνές έτσι. Κοίτα, η Metallica, ας πούμε, έκανε επανάσταση που τραγουδήσανε με κανονική φωνή. Ναι. Κάθε Metallica κάνει και επανάσταση και μουσικά κιόλας. Μόλι αυτή τη σκηνή τότε, ας πούμε. Εννοείται. Δηλαδή με την έννοια ότι τους θεωρώ πολύ ιδιαίτερους ακριβώς. Ότι ακολούθησαν χιλιάδες κακέκτυπα μετά. Ναι, κακέκτυπα. Κάναν σχόλια. Ναι, ναι. Και άμα θυμάσαι και το πρώτο άλμπουμ, ας πούμε, η γνώμη μου, εντάξει, ότι η παραγωγή και το τοπίο του ήχου ήταν εντελώς punk. Ναι, ήταν πολύ. Πολλά στοιχεία τέτοια. Τραχή τελείως. Ναι, τραχή, ναι. Δεν ήταν, είχε μεταλάβει και τότε παραγωγές έτσι, ας πούμε, των κλασικών metal group. Όχι, ήταν. Βάθια delay, φλωρέ ήχη κτλ. Ναι. Δεν μου είπες drummer όμως. Drummer. Ας πούμε για το Hendrix δεν θα ήταν κατάλληλος αυτός, μου αρέσει. Δεν πειράζει, για πες. Μ' αρέσει από τους Cactus. Κάνουμε μια άψη. Αυτός. Ο Pace μ' άρεσε. Ναι. Δεν θα πήγαινε με το Hendrix γιατί. Πολύ τεχνικός, ας πούμε. Όχι, ο Hendrix προτιμούσε περισσότερο πιο ελαφρούς drummer. Ας πούμε με το Mitchell κόλλησε. Ναι. Ενώ ο Buddy Miles που παίξανε, ξέρω, τρεις συναυλίες, ήταν τελείως άλλη φιλοσοφία και γι' αυτό ο δίσκος αυτός, ο live που είναι το Band of Gypsies, είναι τελείως διαφορετικό από τα άλλα του Hendrix. Σαν αποτέλεσμα. Σαν αποτέλεσμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να σε πω ότι καταλάβω. Ωραία. Έχεις φτιάξει μια μέθοδο για κιθάρα, σωστά. Έχεις εκδώσει κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό. Έχεις βγάλει κάποια βιβλία, ας πούμε. Έχω κάνει στα είδη. Ναι. Κοίτα, πήγα σε ένα οδείο δάσκαλος. Αυτό θα να σε ρωτήσω. Πώς σου μπήκε η ιδέα να το κάνεις αυτό. Πήγα σε ένα οδείο. Ναι. Μιλάω με τον διευθυντή εκεί, μου λέει: κάνουμε αυτή τη μέθοδο του Berkeley. Του λέω: να το πάρω να το δω. Θα σου πω την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα πάω, τα βάζω στη πληθυντική. Γιατί αν θες να συνεργαστούμε, θα κάνω άλλα πράγματα. Μου λέει: ό,τι θες. Ναι. Και μετά ξεκίνησα να κάνω σημείωση για τους μαθητές αναγκαστικά. Και μετά από 4-5 χρόνια μαθήματα μαζεύτηκε ένα υλικό. Και είχε εκδοθεί, υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει, θα υπάρχει κάπου. Ξέρω. Ναι, είχε εκδοθεί πάντως τότε. Αυτό βγήκε το 87, ναι. Ναι. Και μετά από κάνα δύο χρόνια έκανε ένα άλλο. Mm-hmm. Το οποίο ήταν 20 σόλος. Mm-hmm. Με ταμπλατούρα δηλαδή πώς παίζει, αλλά το κυριότερο δεν ήταν για να δείξει τον άλλον πώς παίζει το κομμάτι. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε κάνει το βιβλίο, το πρώτο, τη μέθοδο, ας πούμε. Θα μπορούσε να δει αυτά που είχε μάθει μέσα από το βιβλίο, πώς τα χρησιμοποιήσει ο κάθε κιθαρίστας. Εν αγνία του ή εν γνώση του. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή το πώς σκεφτόταν. Ναι. Ανάλυση δηλαδή, δεν ήταν απλά παρουσίαση. Άρα η ανάγκη σου ήταν, ας πούμε, να βγάλεις κάτι τέτοιο από την άποψη ότι δεν έβλεψες αυτές τις μεθόδους που υπήρχαν, δεν θα έβλεψες απαράδεκτες όλες. Ναι. Και παραμένουν. Παραμένουν. Κοίτα το, εδώ και καμιά δεκαετία, 3-4 κάπου τότε. Είχα γράψει ένα άλλο βιβλίο. Το οποίο το παράτησα, είπα κάτι θα το κάνω και έτσι έμεινε. Ναι. Εδώ και μερικούς μήνες είπα να το χτενίσω, να γράψω παρτιτούρα σε πρόγραμμα κανονικά να είναι αξιοποιήσιμο και να το κάνω κάτι. Ναι. Και έκανα μια μικρή έρευνα αγοράς, ξέρεις τι βιβλία κυκλοφορούν. Ναι. Ιντερνετικά, ας πούμε. Οι περισσότερες εκδόσεις έχουν ένα preview στα βιβλία. Κεφάλαια, ναι. Κάποια μαθήματα ολόκληρα να δεις τι αγοράζεις. Εκεί τα βρήκα όλα απαράδεκτα. Να, ακόμα και τώρα δηλαδή. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει αγορά για τέτοιο βιβλίο όπως το έχω φτιάξει. Ναι. Γιατί αυτοί που τα βγάζουν προφανώς κάτι ξέρουν και τα κάνουν στα βιβλία. Προφανώς είναι εντάξει. Για να τα αγοράζει ο κόσμος. Αλλά μάλλον ίσως θα πρέπει κάποιος να το σπάσει αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν έβγαζε εσύ, αν μετά θα συνέχιζε κάποιος άλλος στο ίδιο στυλ, ας πούμε. Ή θα χανώσουν μέσα σε αυτό το πράγμα που επικρατεί. Κοίτα, εγώ πιστεύω ένα ξέρω, 10%, 5% θα ήσαν ευτυχείς αν είχαν αυτό το βιβλίο. Ναι. Από αυτούς που θέλουν να μάθουν κιθαρά. Ναι. Όσοι ήταν και ευτυχείς που μου είχαν δάσκαλο.
κάπου ένα τέτοιο ποσοστό. Από ποιους εννοείς 5-10%, από το 100% που σχεδιάζει δάσκαλο ή από το 100% που μαθαίνει κιθάρα? Όχι. Και το ένα και το άλλο. Και το ένα και το άλλο. Ωραία. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν είχαν τη λόξα από εγώ, ας πούμε. Ναι. Από κιθαρίστες εννοείς? Από υποψήφιους κιθαρίστες. Δηλαδή ήθελα κάτι πιο ελαφρύ, πιο εύπεπτο, άρα να μάθουμε κάνα κομμάτι. Μέχρι που ακούσει, ας πούμε, είχε έρθει Δευτέρα και μου λέει το Σάββατο την ασαμβλία στο σχολείο. Δεν είχε ξαναπιάσει κιθάρα. Προλαβαίνω να μάθω ένα κομμάτι να παίξω. Να πάμε τώρα λίγο στους Βαβούρα. Θα μου πεις πότε φτιάχτηκαν. Αν θυμάσαι ποιος εμπνεύστηκε το όνομα Βαβούρα. Γιατί Βαβούρα, επειδή κάνατε Βαβούρα και καλά, ας πούμε. Ποια ήταν τα μέλη της μπάντας στην αρχή και πόσα χρόνια ήταν η πρώτη σας περίοδος. Στα πάω πολλά τώρα. Όχι, εντάξει. Θα πιάνω με τη σειρά και άμα παραλείψω κάτι. Σου λέω, ναι. Ξαναβαλά. Πότε φτιάχτηκαν οι Βαβούρα? Πριν φτιάχτηκαν. Γνωρίστηκα με τον Τζόνι το τέλειο 75. Mm-hmm. Αυτός είχε έρθει μετά από κάνα 4 χρόνια, είχε ξαναπάει η Αμερική. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε σε ένα σπίτι σε τζάμ, ξέρεις, με 15 άτομα γνωστούς και αγνώστους. Ναι. Όλοι οι ερασιτέχνες. Εγώ έπαιζα κάνα χρόνο κιθάρα, δύο. Ναι. Και μετά βρεθήκαμε κατά καιρούς σπάνια πάλι σε κοινές παρέες και σε κάποια φάση μετά από μερικούς μήνες λέει φτιάχνουμε κάτι και τα λοιπά. Αυτός είχε μια μπάντα στην Αμερική, έπαιζε, ξέρεις, οι μπάντες στα γκαράζ τα αμερικάνικα. Καταλάβω. Και αρχίσαμε να ψάχνουμε ντράμερ. Πέρασαν διάφοροι, δεν παίξαν ποτέ σε κόσμο, ξέρεις, σε τζάμ. Ένας από τους οποίους ήταν και ο Βέκιος. Ο οποίος είχε παίξει και σε 2-3 live με τον Τζόνι, με ένα άλλο κιθαρίστα, ξέρεις, την περασμένη χρονιά. Να. Δεν με ήξερε, τότε γνωριστήκαμε. Παίζουμε. Και μετά φεύγω και μου αποκαλύπτει ο Τζόνι. Ότι? Όταν έφυγα, του λέει για μένα. Ωραίος κιθαρίστας, πολύ Βαβούρα ρε παιδί μου. Σάββαθ, Ζέπελιν, ξέρεις, τέτοια. Ναι, ναι. Έμεινε εκεί, ας πούμε. Και μετά, ξέρεις, από μερικούς μήνες, όταν καταλήξαμε και παίξαμε το πρώτο live με το Νόντα που σου είπα, τον Αντωνόπουλο, ψάχναμε ένα όνομα για να βγούμε. Και του λέω του Τζόνι, Βαβούρα Μπάντ. Ναι, ναι. για να αντιπροσωπεύει, ξέρεις, και... Ναι. Για τότε παίζαμε Σάββαθ, παίζαμε Ζέπελιν. Ναι, ναι. Και οτιδήποτε άλλο παίζαμε, το παίζαμε... Βαβουριάρικα. Με ήχο πολύ πιο βαρύ από Σάββαθ και από Ζέπελιν. Ναι, ναι. Άλλωστε έτσι βγήκε το όνομα δηλαδή. Από αυτό που είπε ο Βέκιος, ας πούμε, πολύ Βαβούρα ρε παιδάκι. Ναι, ναι. Μετά το θυμήθηκες. Ναι, και ξέρεις. Μένα με κολάκεψε. Δεν ξέρω, ας πούμε, δεν θεωρείς την προσβολή. Ναι, για τότε, το να παίζουμε τόσο Βαβούρα. Και πόσα χρόνια ήταν η πρώτη σας περίοδος? 5 χρόνια. Και φτιαχτήκατε μήπως το 76. Καλοκαίρι 76, ναι. Μέχρι το 81 δηλαδή κράτησατε, έτσι. Ωραία. Αυτή η συναυλία στο Sporting πότε είχε γίνει? Αυτό είχε γίνει Χριστούγεννα 79. Ήτανε... Είχατε βγάλει κάτι μέχρι τότε δισκογραφικά? Όχι, όχι, έτσι. Όχι, όχι. Αλλά ξέρω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο το Sporting. Κοίτα, δεις, τότε η δισκογραφία δεν υπήρχε στην ουσία. Δηλαδή, είχε βγει το εκτός από Σόκρατες που ήταν μια άλλη κατηγορία. Είχε βγει του Κουλίκα το 76 μεταφορέ. Ναι, ναι. Είχε βγει το Φλου το 78. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ναι. Εσείς είχατε βγάλει ένα, από ό,τι θυμάμαι, με 3-4. Δεν αυτό είχε βγει. Στιγμή. Όχι, ήταν ένα σκάκι. 45, ένα σκάκι, ναι. Που και αυτό από σπόντα βγήκε. Στη Happening, Ναι, η οποία δεν ήταν εταιρεία, ήταν δισκάδικο. Ναι, 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 το δισκάδικο, ναι. Ελεύθερο. Λοιπόν, αυτός εκτός από δισκάδικο, μπήκε και στο χώρο των συναυλιών. Αυτός είχε φέρει τον Γκάλαχερ. Α, αυτός τον είχε φέρει. Λοιπόν, πριν από αυτά, δηλαδή 79 καλοκαίρι, μας είχε κλείσει κάτι και πιο νωρίς. Ούτε κλείψη υπήρχαν τότε, ούτε τίποτα, ούτε έφερα. Λοιπόν, καμία επαφή, ξέρεις, με το οπτικό μέρος. Ναι. Αυτός είχε πάρει κάτι κλιπάκι απ' έξω, βίντεο. Είτε από live, είτε τα official, ας πούμε, και είχε κάνει κάποιες προβολές στο Βρετάνια, το θέατρο, στο Παλάς. Λοιπόν, παίζανε οι Ζέπελιν και μετά παίζανε εμείς.
Μας έκανε μια περιοδία μετά το καλοκαίρι του 79 και μετά μας λέει, τι κάνετε, να κάνουμε κανένα δίσκο. Ναι. Και, έτσι κάναμε το δίσκο και έκανε την εταιρεία και έβγαλε μετά και, και κάποια άλλα. Η συναυλία στο Sporting είχε προηγηθεί ο δίσκος, το δίσκο αυτό. Κάνα χρόνο πριν. Απλώς ότι τότε η σκηνή ήταν κυριακάτικες συναυλίες, πρωινά. Γιατί... Ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πού γίνονταν τότε. Το απόγευμα ήταν ακριβές οι αίθουσες. Mm. Γι' αυτό πηγαίνατε, νοικιάζατε πρωί, να σπέρνατε πρωί. Οπότε έτσι έπαιζε. Ναι. Δηλαδή παίζαμε, ξέρω, 40-50 το χρόνο σχεδόν κάθε Κυριακή κάπου παίζαμε στο λεκανοπέδιο. Σε κινηματογράφους συνήθως. Ναι, μόνο εκεί. Πότε ήταν η πρώτη φορά, θυμάσαι, πού είχατε παίξει. Ήτανε σε ένα μαγαζί στη Μιχαλακοπούλη, σε μια παράδο. Mm-hmm. Λεγόταν Piper τότε. Mm-hmm. Οι πιο παλιοί το ξέρουν ως Bedlam. Bedlam. Που ήταν στέκυρο, κάτι, όχι live. Ναι. Ωραία. Έτσι είναι. Αυτό ήταν Γενάρη 77. Γενάρη 77. Εκεί είχατε παίξει δηλαδή πρώτη φορά. Το live, ναι. Το εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή στο δίσκο που είχε βγει, δεν θυμάμαι τώρα πότε είχε βγει, είχατε μαζέψει ένα υλικό από live και είχε βγει πριν λίγα χρόνια σε CD. Ναι, ναι. Το Early Days, από ό,τι θυμάμαι. Σε μια φάση ακούγεται ο Τζόνι, θα σου πω γιατί σε ρωτάω τώρα, να λέει ρε παιδιά, μην τα σπάτε από πίσω, ρε παιδιά, εμείς θα τα πληρώσουμε. Και θέλω να ρωτήσω, παίζατε ας πούμε σε. Αυτό είναι στο Sporting. Αυτό είναι στο Sporting. Okay. Παίζατε και σε καταλήψεις και σε τέτοια πράγματα τότε, ας πούμε σε στέκια καταλήψεις, τέλος πάντων, σε στέκια τέτοια ή όχι. Δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα. Δεν είχαν εφευρεθεί. Okay. Άρα ήταν στο Sporting. Στο Sporting είναι αυτό. Ναι. Ναι. Ήταν ωραία τάκα αυτή δηλαδή. Μην τα σπάτε, ρε παιδιά. Κατεβάζαν τις πινακίδες και ρίξ. Ναι. Τότε ήταν διαφημιστικές, όχι ηλεκτρονικές. Ναι. Λαμαρίνα, Ραφαντόν και τα λοιπά. Οπότε. Τα είχαν τσακίσει όλα. Κατάλαβα. Αν σου έλεγε, ας πούμε, κάποιος, δεν τους ήξερε, ρε παιδί μου, τους Βαβουραμπάν, και σου έλεγε, ρε Γιάννη, θέλω να μου πεις, ας πούμε, με λίγες λέξεις, πώς θα χαρακτήριζες τη μουσική σας. Τι θα έλεγες, τι παίζατε, ας πούμε. Αν πάρεις όλα τα πράγματα που έχουμε κάνει ως Βαβουρα, θα μας κλείσεις μέσα, ως σχιζοφρενής. Ωραία, ας πάρουμε εκείνη την περίοδο, την πρώτη. Και την πρώτη, ακόμα και τότε. Ναι. Δηλαδή παίζαμε με βαρύ ήχο, δεν παίζαμε heavy metal σαν είδος. Ναι. Μπορείς να το πεις hard rock, πες το έτσι. Ναι, θα το έλεγα heavy rock. Heavy rock, ίσως. Ναι. Hard rock, αλλά με βαρύτερο ήχο από ό,τι παίζανε οι αντίστοιχοι συνάδελφοι, ξέρετε. Ναι. Ταυτόχρονα παίζαμε εξ αρχής διάφορα ανατολικό είδη. Άρα, αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι, τώρα πώς θα χαρακτηρίσεις κάτι. Τώρα, ας πούμε, μετά από 38 χρόνια. 38, μπράβο, ναι. Είμαστε στο ίδιο, κάνουμε ένα δίσκο, θα δούμε τι άλλο κάνουμε. Μάλλον έχουμε καταλήξει. Heavy Ανατολίτικα. Heavy Ανατολίτικα. Ήθελα να σε ρωτήσω την ερώτηση μετά, βγάζετε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν ετοιμάζετε κάτι. Πέρσι στο στούντιο κάνα τετράμινο. Μετά τα έπαιξε ο υπολογιστής, βρίσκαμε κάρτες, αυτά, τέτοια, ήρθε καλοκαίρι. Το κολοβαρέσαμε και τώρα είμαστε να ξαναρχίσουμε πάλι. Κάνουμε πρόβες. Ανεθωρήσαμε κάποια που είχαμε γράψει. Εμφανιστήκαν καινούργια κομμάτια, οπότε ξέρεις. Ναι. Θα βγει μάλλον δηλαδή κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Ναι, λέμε τώρα, εντάξει. Ναι. Εντάξει, για τις δισκογραφικές προφανώς τώρα μην σε ρωτήσω γιατί μου είπες πριν ποια ήταν η αντιμετώπιση γενικά, ότι δεν υπήρχε, ας πούμε, προσέγγιση προς τη ροκ μουσική. Μετά τη μεταπολίτευση, μία μουσική ήταν. Αντάρτικα Θοδωράκης. Ναι, ήταν και η περίοδος τέτοια που ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη. Ναι. Οπότε, ναι. Άρα το εγχώριο τοπίο δεν ήταν και πολύ. Όχι, δεν υπήρχε, μάλλον κάνουν. Δεν το αντιμετωπίζαμε σαν ενδεχόμενο. Ναι. Απλά παίζαμε τα live, μαζεύονταν 500-1000 άτομα. Μια χαρά. Ναι. Καμία σχέση με τις συναυλίες τώρα. Ναι. Τότε ήταν. Κοίτα, αυτά γίνονται αναπεριόδους, κάποιες μόδες. Οι οποίες ένα-δύο-τρία χρόνια φουντώνουν, γίνεται χαμός και μετά ξέρεις, πάνε σιγά σιγά, εξαφανίζονται. Φυτοζωή κατάσταση, μετά από 7-8 χρόνια γίνεται άλλο ένα ντου τέτοιο. Ναι, ωραία. Εκτός από τον ιδιοκτήτη του Happening που μου ανέφερες, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εκείνη την περίοδο που σας βοήθησαν να κάνετε πράγματα. Όχι. Ό,τι κάνατε δηλαδή μόνοι σας, ας πούμε. Κοίτα, αυτά που κάναμε ήταν ότι ήταν 4-5 μαγαζιά στην πλάκα όλα. Που παίζαν live. Ναι.
Εκεί αρχίσαμε και χωνόμαστε. Ναι. Σιγά σιγά. Μετά μας βλέπανε εκεί, μας φωνάζει μια συναυλία. Ναι. Είμαστε σαφώς οι πιο θορυβώδεις της εποχής. Σαν ήχος, καμία σχέση. Ναι. Είμαστε αρκετά επιθετικοί στο πάλκο, σαν ναι. εικόνα. Σαν εικόνα. Και είχαμε μια πήχηση παραπάνω από την τεχνική μας ικανότητα. Εντάξει, βέβαια όλα παίζουν ρόλο και η σκηνική παρουσία παίζει ρόλο. Δεν είπα εγώ άλλο να μην ξέρει τίποτα. Αλλά εντάξει, το ροκ είναι. Ήσαν άλλοι παίζαν καλύτερα. Ναι. Αλλά μπορεί να ήταν ψόφιοι πάνω. Ναι, ήταν σφιχτό πολύ, ξέρω. Ναι. Ένα βασικό που είχαμε. και όχι λόγω αγνίας. Είμαι αρκετά συνειδητοποιημένο. Την ασχετοσύνη μου. Ναι. Απλώς δεν φοβόμαστε να εκτεθούμε. Ναι. Δεν είμαστε στο να προσέχουμε τι γινόταν να το κάνω. Βγαίναμε και βαράγαμε γιατί γουστάγαμε. Ναι. Το ίδιο κάναμε και στο υπόγειο που παίζαμε. Ναι. Ότι μουρλά, ναι. έβλεπε στο πάλκο, το ίδιο γινόταν και, και στα τζάμου κάναμε αυτό, σπίτι. Αυτό καλό είναι. Δεν οπότε είναι. Δεν είχε διαφορά το πάλκο ναι. με το σπίτι, ήταν. Ήταν το ίδιο πράγμα. Ναι. Ωραία. Θες να μου πεις κάποια ονόματα που είχατε παίξει μαζί εκείνη την περίοδο. Μπάντες εμείς. Ναι, μπάντες. Ναι. Μου παίζει για τους Σόκρατες, ας πούμε. Ή και αργότερα, ξέρω εγώ, με τον Σιδηρόπουλο, ξέρω εγώ, είχατε παίξει. Καλά, παίξαμε όλους εκ των πραγμάτων ναι. αφού είμαστε τα 2-3 ονόματα τότε. Ναι. Και κάθε live αυτά τα Κυριακάτικα ήταν 4-5 group, δεν ήταν. Ήταν 4-5 group. Ένα. Για πες μου. Συνήθως είμαστε headliners. Mm. Αλλά ήταν οι Ρέζους που ήταν καταπληκτική βάντα. Mm-hmm. Αυτοί σοκρατίζανε, ήταν πιο έντεχνοι. Ναι, ναι. Η Flash ήταν τότε μια εποχή. Κανάδη διετία δεν κρατήσαν πολύ. Ναι. Σπύρο που λέει βέβαια, Σπύρο ναι. Δούλα και με ναι. Σιδηρόπουλο και μετά που συνεχίσαν. Mm-hmm. Πουλικάκο τέτοια πράγματα, δεν τα παίξεις ποτέ ή δεν θυμάσαι. Ή μάλλον όχι. Με τον Πουλίκα σαν Πουλίκα, με τη Σπυριδούλα. Με τη Σπυριδούλα. Σπυριδούλα Πουλίκα είχαν mm-hmm. παίξει κάποιες συναυλίες μαζί. Mm-hmm. Με αυτό το σχήμα, δηλαδή όχι mm-hmm. με... Είναι αλήθεια ότι στις αρχές με τους Βαβούρα σπάλατε τα όργανα επί σκηνής, ότι είχε γίνει κάποιες φορές ή όχι. Να τα σπάσουμε, όχι. Αλλά τι. Να. Είχατε σπάσει τα μισά. Να φέρνει τα τύμπανα κουτρουβάλες ή να πετά την κιθάρα, ξέρω εγώ, στην άκρη τη σκηνή, ναι. Ναι. Οκ. Okay. Ήταν έτσι. Θορυβόδη. Ήταν θορυβόδες και το τέλος, μάλλον. Ωραία. Τώρα θα σου πω τη γνώμη μου, έτσι, επειδή μου περιέγραψες πριν τη μουσική που παίζατε και. Εντάξει, και εγώ την ίδια άποψη έχω ουσιαστικά, γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό που παίζατε, ας πούμε. Έχετε και στοιχεία από αυτό που λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη γνώμη μου σου λέει, έτσι, παραδοσιακή ελληνική μουσική, ξέρω εγώ, και βυζαντινό ηχόχρωμα, ναι, και ανατολίτικους, ξέρω εγώ, δρόμους και διάφορα τέτοια. Και έχετε γράψει και μουσική για ταινίες, έτσι. Ναι, αυτό από το 80 ξεκινήσαμε και κατά διαστήματα... Ναι. Αλλά δεν είμαστε ακριβώς ούτε και επαγγελματίες. Δηλαδή, κάναμε αυτά που μας ταιριάζανε. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, κάτι που να μας αρέσει και όχι απλώς να υποστηρίζει ηχητικά την ταινία. Κατάλαβα. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, πώς προέκυψε αυτό το πάντρεμα, ας πούμε, των μουσικών, της δυτικής και όλου αυτού του πράγματος, ξέρω εγώ, που ήταν, φαινόταν πολύ ανατολικό, αλλά παντρευόταν έτσι πολύ ωραία. Και... Πώς ήταν η εμπειρία να γράφεις, ας πούμε, μουσική για ταινία. Πώς την προσεγγίζεις μια ταινία. Ας πάρουμε το πρώτο. Ναι. Οι μπάντες, mm-hmm. οι ελληνικές, είχαν ένα θέμα με το παραδοσιακό. Ναι. Ξενομανία. Ναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις, το Σπάρτα στη μουσική. Ναι, οι Σόκρατες είχαν άλλο ηχόχρωμα, αλήθεια είναι. Αλλά... Και αυτός όχι ιδιαίτερα. Ναι. Έκανε 2-3 κομμάτια με τα οποία. Mm-hmm. Απλώς ήταν η όλη του τεχνική που παρέπεμπε. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά ξέφυγε από το κλασικό, το blues rock, το πεντάτονο παίξιμο. Mm-hmm. Πέρασε 7 πράγματα και λόγω τεχνικής ακούντουσαν όλα κάπως ελληνοπρεπή. Ναι. Κατάλαβα. Ενώ ήταν μια μινόρα, ας πούμε, δεν ήταν κάτι ναι. χαρακτηριστικό. Εγώ προφανώς και λόγω ακουσμάτων. Mm-hmm. Αναγκαστικών και μη έτσι. Μόνο ραδιόφωνο ακούγες, οπότε δημοτικά, λαϊκά. Ναι. Και ότι μ' αρέσαν μπάντες συνήθως από πολύ μικρός, όχι mainstream. Mm-hmm. Δηλαδή και Pink Floyd έχουν το Set of Trolls, ας πούμε, τελείως ανατολίτικο. Ναι. Και άλλο Butterfly είχαν και άμα είχαν πάρα πολύ.
Mm-hmm. Δηλαδή είχα εξοικειωθεί με το Ανατολίτικο χωρίς ενοχές. Mm-hmm. Δηλαδή το κάνανε και οι ξένοι και το κάνανε καλά, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, εμένα δεν χρειάζονταν να μιμηθώ. Αυτοί ψάχανε να μιμούντισαν. Mm-hmm. Εμείς τα έχουμε μέσα μας αναγκαστικά, καλός ή κακός. Mm-hmm. Απλώς δεν ντράπηκα να τα βγάλω έξω, μάλλον, από ό,τι το βλέπω μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, μου έρχονταν φυσικά, έγραφα κάτι Ανατολίτικο και τι είπε, επειδή παίζουμε, ξέρω, ναι. Σάμπα, θα το παίξουμε κι εγώ. Ναι. Γι' αυτό το ρεπερτό ήταν πάντα σχιζοφρενικό. Και παραμείνει. Ωραία. Για πες μου τώρα για την προσέγγιση σας, ας πούμε, στις ταινίες. Πώς, Η πρώτη ταινία ήταν τελείως παράδοξη. Mm-hmm. Γυρίστηκε η ταινία πάνω στη μουσική. Αχα. Δηλαδή, πρώτα γράψετε μουσική και μετά... Κοίτα, μα είχε δει ο Δημήτρης Αρβανίτης στο Κύτταρο που παίζαμε μια εποχή ως σκηνοθέτης. Ναι. Και ήρθε μετά, μας λέει: «Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που κάνετε. Σκέφτομαι να κάνω μια ταινία κτλ.» Ντοκιμάντα ήταν για τη Σαντορίνη, ένα μικρού μήκους. Ναι. Θα πήγαινε για το φεστιβάλ, ας πούμε. Οπότε μου λέει: «Θέλω να σας κάνω τη μουσική. Ναι. Μου κάνετε τη μουσική.» Και ξεκίνησα αντίθετα. Δηλαδή, απλώς μας είπε: «Θέλω ένα τρίλεπτο που. Σε αυτό το ύφος. Θέλω ένα τετράλεπτο σε αυτό το ύφος.» Αυτός δηλαδή τώρα δεν είχε γυρίσει τίποτα, δεν είναι. Όχι, όχι, ούτε ένα πλάνο. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε, κάναμε ανασκαφή σε πράγματα που παίζαμε, πράγματα που δεν είχαμε παίξει, γιατί δεν μπορούσαμε να τα παίξουμε live. Βρήκαμε ποια νομίζαμε, φτιάξαμε κάποια εξ επί τούτου και τελειώσαμε την ηχητική μπάντα. Και μετά με την ηχητική μπάντα πήγε στο location και άρχισε να γυρίζει. Άρα αυτός μάλλον στηρίχθηκε στη δική σας μουσική περισσότερο παρά... Η πρώτη μας δουλειά ήταν αυτή. Ναι. Μετά σε ταινία με σενάριο, ηθοποιούς και υπόθεση, πάλι με τον Δημήτρη ήταν το Αθώος ή Ένοχος, ήταν την υπόθεση Παγκρατίδη. Το... Ναι, ναι, υπόθεση Παγκρατίδη, ναι. Εκεί ήταν συγκεκριμένο. Ναι. Τι ήθελε, ας πούμε. Ναι. Το ήθελε συναισθηματικά. Συναισθηματικά, ναι. Λοιπόν, μας έλεγε, έχω μια σκηνή που αυτό, αυτό, γίνεται αυτό και θέλω αυτό που δείχνω με την εικόνα, να το μεταφέρετε όπως νομίζετε ηχητικά. Ναι. Ούτε τότε είχαμε πλάνα να βλέπουμε. Απλά είχαμε περιγραφή, ίσως είναι πιο βολικό αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Όταν, όταν τα είδατε μετά, σας ταιριαζάν. Εμένα μ' άρεσε. Σ' άρεσε. Ωραία. Και τα υπόλοιπα, δηλαδή, άλλη μια ταινία έχουμε κάνει τέτοιου τύπου. Τα περισσότερα ήταν για ντοκιμαντέρ, για... Πάλι στο ίδιο στυλ, δηλαδή. Στο ίδιο στυλ. Ναι. Είναι η προσέγγιση. Ωραία. Που είναι μεγάλη πρόκληση αυτό. Ναι, βέβαια, ναι. Γιατί τώρα, καταρχήν, εγώ τώρα έπαθα πλάκα με το πρώτο που μου πες ότι γράψα, ότι αυτός έγραψε, ότι αυτός γύρισε πάνω στη μουσική σας, ας πούμε. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Αυτό ήταν δικιά του πρωτοβουλία. Ναι, συνήθως η μουσική γράφουν πάνω. Δεν το επιλέξαμε, αλλά είναι όλο ανατρεπτικό εξ αρχής. Να φύγω τώρα λίγο από τη Σβαγούρα. Θέλω να μου πεις πώς και πότε είναι πλάκης με τις μουσικές ταξιαρχίες. Και θέλω να μου πεις και λίγα λόγια για τις δικαστικές σας περιπέτειες. Τι είχε γίνει, πώς είχε γίνει, γιατί κτλ. Πώς έμπλεξες με τις μουσικές ταξιαρχίες. Κοίτα, τέλειο 80 έκανε ο Τζίμις την κασέτα την πρώτη, την παράνομη. Το δίσκο του Τσούνε. Με το Βέκιο που ήταν γείτονα σχολαριώτης. Δεν θυμάμαι αν είχε παίξει και ο Παντελής μπάσο, Φουρνιάδης που ήταν πάλι σχολαριώτης. Δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε μπάσο σε αυτό. Και ο Βέκιος έψαξε γνωστούς φίλους και φτιάξαν ένα σχήμα για να γράψουν τα τραγούδια, αυτό ήταν. Και μετά σκόρπισε το σχήμα, καθένας πήγε εκεί που ήταν. Και αρχές 81 η Βαγούρα δεν είχαν ντράμερ. Οι ταξιαρχίες ψάχνανε για μέλη. Για να φτιάξουν, δηλαδή αφού βγήκε η κασέτα, να βγουν σε κόσμο να τα παίξουν. Και έτσι φτιάχτηκαν οι ταξιαρχίες αυτό το σχήμα που έγινε γνωστό. Εκ των ενόντων δηλαδή, κάπως έτσι. Ναι, ως γνωστή μου λέει, άρχισε η κιθάρα. Λέω, άρχισε για τύμπανα. Και έτσι για κανένα εξάμεινο είμαστε οι διπλοθεσίτες. Και παίζαμε στην ουσία όλες τις συνευλίες των ταξιαρχείων. Ήταν και Βαβούρα. Σαπόρ των Βαβούρα, ας πούμε, στο ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή δύο μέλη των Βαβούρα έπαιζαν και εσύ και ο Βέκιος. Ναι, ναι. Ωραία. Ήταν ένας παλιός εκ λοιπόν βασίστας από το Χολαργό, Κώστας Πολίτης, που ήταν στο πρώτο σχήμα. Ο πιανίστας που είχε παίξει στο, ο Μίτσος στην κασέτα και ο Σβάρνας με το σαξόφωνο πάλι από την κασέτα. Τώρα οι δικαστικές αρχίσαν
μάλλον πριν τις δικαστικές, αρχίσανε οι παρακολουθήσεις. Παρακολουθήσεις. Με την ασφάλεια εννοείς. Στη δεύτερη συναυλία που κάναμε, που ήταν σε θέατρο κεντρικό στο Ριάλτο, στη Γυψέλη, με κόσμο, αυτά, ας πούμε. Ήταν, ξέρω, 50 ασφάλιτες μέσα. Πολύ πράγμα. Προφανώς η κασέτα και θα έχει ακουστεί και είχε γράψει κάποια πράγματα για την μπάντα ο Χριστάκης στο Ιδεοδρόμιο. Α, ο Χριστάκης, ναι. Έχω την εντύπωση από εκεί. Από εκεί, μάλλον, ορμόμενοι. Ναι, μας μάθανε και οι αρχές. Μια όλη ασφάλεια το Ιδεοδρόμιο. Σίγουρα. Για να βλέπει, ξέρεις, ποιος τύπου. Σωστά. Και μετά από κάνα δύο μήνες πήγαμε Καρδίτσα, που ήταν ο Καρδιτσιώτης, ο Βάνος, ο σαξοφωνίστας, και μας είχε κλείσει μια συναυλία και με Βαβούρα και με άλλη μια μπάντα. Τώρα για πότε λέμε, τι χρονιά είναι αυτό? Απρίλιο 81. Απρίλιο 81. Άρα είμαστε ακόμα επί Νέας Δημοκρατίας τότε. Είμαστε κανένα εξάμεινο πριν την αλλαγή. Έτσι. Για πες. Και μετά τη συναυλία φεύγει ο κόσμος και ζώνουν το κινηματογράφο κανένα δεκαριά μπατσικά. Ναι. Παίρνουν όλες τις μαλλιάδες μέσα, αδιακρίτας. Κάποιο κοινό τώρα, λες, όλους, ό,τι υπήρχε. Και κοινό. Πιάσανε και καμιά δεκαριά φίλους που είχαν ανέβει για τη συναυλία πάνω, εδώ από Αθήνα. Μας πάνε όλους μέσα, ψάχνουν τις ταξιαρχίες, πηγαίνουμε εμείς που είμαστε, φεύγουν οι άλλοι. Παρένθεση. Σας ψάχναμε μέσα στο μπούγιο, ποιοι είναι οι μουσικές ταξιαρχίες. Δεν ξέρα. Ναι. Λοιπόν, παρένθεση, πρόσεχε να δεις. Εκεί, δεν θυμάμαι σε άλλη συναυλία, εκεί είχαμε σκάσει με κουκούλες. Τρομοκράτικες κανονικά. Αφού φέις, δηλαδή. Ναι, όχι, λέβαια. Μαύρη κουκούλα, ξέρεις, οι φασμάτοι, οι δύο τρύπες. Ναι. Στη συναυλία εννοείς. Ναι, και δεν ξέρω ποιοι είμαστε. Να προγραμμίσατε και εσύ την κουβέντα. Αλλά να μην μαζέψω. Κοίτα, ήταν στημένη δουλειά γιατί είχε κυκλοφορήσει κασέτα. Οπότε στο δικαστήριο παρουσίασαν και καλά από μαγνητοφωνημένα από τη συναυλία που δεν ήταν. Από την κασέτα ήταν. Την κασέτα, ναι. Ναι, βέβαια, αφού υπήρχε κασέτα δεν είχε πρόβλημα. Δηλαδή δεν είχε ανάγκη τη συναυλία. Ναι. Απλώς όμως είχαν ανάγκη για το δικαστήριο, γιατί ήταν για, δεν ήταν για την κασέτα, ήταν για ζωντανή παράσταση με τα συγκεκριμένα αδικήματα. Δηλαδή για την κασέτα δεν θα σας συνελάμβανα. Όχι. Παρένθεση. Το Μίτσο τον πιανίστα, επειδή ήταν γυαλάκια, ξέρω, κοντόμελη. Δεν τον πιάσανε. Δεν τον πιάσανε. Και ποτέ δεν τον ξαναείδαμε κιόλας. Α, ναι. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Ήταν και κνήτης. Ήταν και κνήτης. Οπότε μετά. Ήταν και κνήτης και παίζει μουσικές ταξιαρχίες. Το ήξερα αυτό το κόμμα. Είχε παίξει 4-5 live, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω την ιστορία του, πώς είχε παίξει μετά τα παιδιά. Είχε παίξει την κασέτα, τον γνώρισα μέσα, ξέρεις, τέτοιο. Είχαν παίξει 3-4 συναυλίες. Για πες λοιπόν. Και σας πήγαν δικαστήριο. Ναι, κάτσαμε 3 μέρες. Μέσα. Μέσα μέχρι να γίνει ταυτόχρονο. Καμιά χιλιάδα κόσμο στη δίκη. Μιλάμε, ο χαμός. Το γελίο. Πώς κατέληξε? Φάγαμε από 8 μήνες ο καθένας και 14 ο Τζίμις. Ο Τζίμις γιατί 14? Γιατί ήταν ο στιχουργός. Και στιχουργός και αυτός που έλεγε τις βρισχές. Εμείς είμαστε, υποβοηθούσαμε. Συνεργοί, μπρο, ναι. Και αν δεν έπεφτε στο εφετείο η ποινή, ο Τζίμις πήγαινε μέσα. Τότε τους 14 τους έκανε, δεν τους πλήρωσε. Τους έκανε. Και πήγα το εφετείο. Πήγαμε εφετείο. Το πρώτο εφετείο γίνεται πριν, την αλλαγή, πριν τις εκλογές, οπότε παίρνουμε αναβολή, ερευνώ τους λόγους. Ναι. Και στο δεύτερο εφετείο που έγινε Γενάριο 82, αθωθήκαμε πανηγυρικώς. Ναι. Ωραία. Εσύ μέχρι πότε συνέχισες με τις μουσικές ταξιαρχίες, μέχρι τι χρονολογία, ας πούμε? Εγώ κάτσα μέχρι το καλοκαίρι του 83, δηλαδή δύο σεζόν σε πραγματικότητα. Δύο σεζόν. Μέχρι και το live, ας πούμε, με ένα live που είχε φύγει. Όχι, δεν ήσουν, είχες φύγει. Είχατε προβλήματα μέχρι τότε ή όχι, μέχρι το 83, ας πούμε? Συνέχεια. Και πριν γίνουν εφετεία και τα λοιπά, μετά την Καρδίτσα ήρθαμε και ξεκινάμε στο Αχμαρία να παίξουμε. Παίζουμε πρώτη μέρα γεμάτο, δεύτερη μέρα γεμάτο, δεύτερη μέρα έρχεται ο ιδιοκτητής. Ναι, και μας λέει, παιδιά, δεν έχω κανένα παράπονο, όλα τέλεια. Αλλά δέχτηκε μια επίσκεψη από τις αρχές και μου είπαν ότι έχεις πολύ ωραίο μαγαζί. Ναι. Μια χαρά δουλεύεις τόσα χρόνια να το κλείσεις. Τι τους μάζεψε αυτούς εδώ πέρα. Παίζουν πολύ δυνατά. Αυτό ήταν το, εντάξει, το πρόβλημα. Ναι, τι να το πούνε. Ναι. Κατάλαβε ο άνθρωπος και μας λέει, παιδιά, δεν γίνεται. Επισοσιαλισμού όλα αυτά, έτσι. Όχι ακόμα.
Αυτό ήταν πριν τα εφετεία. Α, ήταν αυτό ήταν μετά τη δίκη, κανένα μήνα. Επισοσιαλισμού και είχατε θέματα. Επισοσιαλισμού στο Σκάιλα που παίζαμε, είχαμε, ξέρω εγώ. Ασφαλίτες πάλι. 10 ασφαλίτες κάθε βράδυ μέσα, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Μα τι βαριά του, τι να πω, ρε παιδί. Το αστείο ποιο είναι. Τότε γινόντουσαν επιχειρήσει αρετή στην πλάκα. Σωστό. Μπλόκα με 30 μπάτσους, κλούβα, ιστορίες, στον τοίχο έτσι και τα λοιπά. Επί Δροσογιάννη λέμε τώρα. Πρέπει να ήταν υπουργός ο Δροσογιάννης τότε. Που γίνανε μετά και στα Εξάρχεια. Έχω την εντύπωση ότι αυτό ήταν. Το γελίο της υποθέσεις ποιο είναι. Μια μέρα είμαστε όλοι μπάτα και πηγαίνουμε για το μαγαζί και πάμε σε ένα μπλόκο, ας πούμε. Έρχονται τα μπατσόπουλα αγριεμένα, ας πούμε. Οπότε, έτσι. Άσου αυτούς, τους ξέρω. Και άρχισαμε και κάνουμε πρόβλημα. Κοίτα κανένα περίεργα. Σε στείλει τι τους αφήνω αυτούς. Τους ξέρω τους μπάτσους. Ωραία. Εσύ τελικά γιατί έφυγες από τις μουσικές ταξιαρχίες. Γιατί το άφησες. Εντάξει. Πώς το βλέπω τώρα, έτσι. Ναι, πώς το βλέπεις τώρα, ναι. Ένα σίγουρα ήταν ότι με κούρασε το κάθε βράδυ. Παράσταση. Ναι. Κοίτα, μουσικά δεν με ενδιαφέρουν τα ξέρχη. Ειδικά στην αρχή ήταν, ας πούμε, το δίσκο Τσουτσούν είναι λίγο σαν προχωρημένος κυλαϊδόνης, ξέρω εγώ. Μιλάω μουσικά το. Μουσικά. Ναι. Ναι. Ήταν αυτή η φόρμα. Ναι. Με την πορεία άλλαξε μένα και με τις δικές μου παρεμβάσεις. Δηλαδή πλησίασε στα γούστα μου τη δεύτερη χρονιά το ηχόχρωμα. Και ο δίσκος πάντως δεν μπορείς να πεις ότι ήταν σε στυλ, ας πούμε. Όχι. Ο δίσκος ήταν καλός. Όχι. Ηχητικά εννοώ. Ναι. Όχι σαν παραγωγή απαραίτητα. Όχι, σαν παραγωγή ήταν άθλιο, ναι. Ναι, το ηχοτρόπιο όλος ήταν ωραίο, δεν ήταν άσχημο. Τη δεύτερη χρονιά που ήταν μετά το δίσκο, ήταν πολύ καλύτερο το. Πιο κοντά στα γούστα. Ναι. Αλλά αυτό η φθορά κάθε μέρα είδα ότι δεν. Ναι. Αυτό ήταν το ένα. Ναι. Το άλλο ήταν ότι άλλαξε η λειτουργία της μπάντας. Χωρίς να αλλάξει κάτι πάντα. Και εκεί ξέρεις συνειδητοποίησα πως μπορούν να σε ελέγχουν διαλέγοντας το κοινό που θα σε ακούσει. Δηλαδή, για πες λίγο, γι' αυτό. Την πρώτη χρονιά όταν ξεκινήσαμε, η μαγιά που ξεκίνησε να έρχεται στο μαγαζί τις πρώτες μέρες και τους πρώτους μήνες ήταν θύρα 7, οι οποίοι είχαν στέκει ακριβώς απέναντι και κάποια παιδιά από αυτούς δουλεύανε και στο μαγαζί και έτσι ξεκινήσαν και μετά έτσι και γίνεται παιχνίδι. Έγινε αμπούγιο στους χουλιγκάνους. Για την πλάκα λέμε τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Και Λούμπεν πάσης ηλικίας. Λαϊκοί τύποι τελείως που πιθανόν ακούγαν Καζατζίδη ή Κώστα Μοναχό, ας πούμε. Πάμε εκεί πέρα που τα λένε τα παλικάρια. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση ηχητικά με αυτό που γινόταν. Ναι, ναι. Αλλά λειτουργικά βρίσκαν μια φωνή, ξέρεις, που τους αντιπροσώπευε. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα όλες οι κολοφυλάδες οι δεξιές. Βραδινή, απογευματινή και όλες τις σχετικές εποχές, ας πούμε. Κλείστε τους μέσα, το έθνος, η θρησκεία, τα παιδιά μας, σώστε τα κτλ. Ρίζοσπάστης, η οδηγητής επίσης τα ίδια. Εντάξει, αυτό εγώ το περιμένω. Φασίστες, ναι, ναι. Αντιδραστικοί κτλ. Τη δεύτερη χρονιά, αφού έχει γίνει αλλαγή και η κυβέρνηση είναι το Πασόκ, η όποιοι μύδρη κριτικής ήταν για τους κρατούντες. Οπότε, για το Πάσο. Για το Πάσο. Ναι. Οπότε ξαφνικά όλες αυτές οι κολοφυλάδες αρχίσαν διθυράμβους, μην τους χάσετε, αφιερώματα. Εν τω μεταξύ εσείς τα ίδια τραγούδια λέγατε, δεν άλλα τίποτα. Ναι. Ούτε στοίχη αλλάξαν, ούτε τίποτα. Όχι. Ναι. Τόσο πολύ το αγαπάνε και αυτό το έθνος. Ναι. Λοιπόν, οπότε ξαφνικά άρχισαμε να έχουμε κουστούμιες, γουναρικά από κάτω και οι χουλιγκάνοι σιγά σιγά, ξέρεις, πιάσαν τα ουρίνα. Ναι. Οπότε. Είδα ότι δεν λειτουργούσε το ίδιο πάντα. Δηλαδή, η μπάντα το ίδιο έκανα, αλλά. Με το πρώτο κοινό, ας πούμε, νιώθεις πιο καλά, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ήταν γιατί κάτι πιο αυθόρμητο, τέλος πάντων. Κοίτα, δεις, δεν υπήρχε καμιά ιδεολογική βάση και σε αυτό το κοινό, εκ των πραγμάτων. Ναι. Αλλά υπήρχε, ξέρεις, μια μούρλα, ένα πηγαίο. Ναι. Μετά ήταν, ξέρεις, πάμε στους δρομόστομους, ας πούμε, οι οποίοι ορίζουν το Πασόκ. Ναι. Εντάξει, κάποιοι από τους παλιούς μείναν οι πιο συνειδητοποιημένοι. Ναι. Αλλά σιγά σιγά ξέρεις, άρχισε ξέφτιζε το θέμα. Ωραία. Ένα συνδυασμός από όλα αυτά, ξέρεις. Σε έκανα να φύγεις, να το σκεφτείς. Και αυτό ακριβώς, ότι τότε αποφάσισα ότι τέρμα η μουσική για μένα, σαν δουλειά. Σαν δουλειά. Ναι. Δεν ήθελα να το κάνω. Ωραία. Τώρα, επί σοσιαλισμού βέβαια,
Είχαμε και τις διώξει με το δίσκο. Mm-hmm. Ο οποίος δίσκος είχε γραφτεί Μάρτι 82. Αλλά δεν πέρανε για τη λογοκρισία. Γιατί είχαμε λογοκρισία μέχρι το 1980. Ναι. Για να κόψει το εργοστάσιο δίσκους έπρεπε να έχει χαρτί Υπουργείο Προεδρίας ότι έχουν περάσει. Mm-hmm. Οπότε σε κάποια φάση μετά από κανένα εξάμηνο, αφού στο ενδιάμεσο είχαμε σκάσει στο Salamana Bridge σε άλλη εταιρεία για το χαβαλέ και γιατί... Ουσιαστικά οι ίδιοι ήσασταν. Ναι, ούτε όλοι. Δηλαδή, ο Σπύρος δεν είχε έρθει, είχαμε πάει μια μέρα σε ένα στούντιο που γράφανε εκεί πέρα αυτό το δίσκο και κάναμε τζαμ. Έπαιξε ο Νικόλας ο Γκίνης από το σύνδρομο ένα κομμάτι μπάσο, τραγούδησε ένα άλλο. Ωραία. Και μετά βγήκε ο δίσκος Σεπτέμβριο 82. Και τι έγινε? Μετά το βγήκε, μας παίρνουν τηλέφωνο από Πανάτητη. Πιάσαν το διαφυρίτσικο AMI, Columbia, τον πήγαν απέναντι που είχε. Ναι, ναι. Δακτυλοσκόπηση, αμφάς προφίλ και τα σχετικά, ας πούμε, και μέσα. Εσείς πού πήγατε, πού κρυφτήκατε, τι κάνατε? Εμείς σε σπίτια, στην Πεντέλη, στη Ραφίνα. Διασκορπιστήκατε δηλαδή, πήγαινατε όλοι, όλοι μαζί πήγαινατε ή διασκορπιστήκατε? Οι μισοί ήσαν από πάρτους, εγώ σε κάποια φάση με τον Βέκιο και τον Τζίμι πήγαμε σε 2-3 σπίτια. Mm-hmm. Ένα από τα σπίτια πήγαμε ήταν ένα σπίτι που είχαν στην υποκράτηση Φατμέ. Α, ναι. Μείναμε εκεί και ένα βράδυ. Και σε κάποια φάση βγαίνει, κάνει τα λαβέρη εταιρεία με τον εισαγγελέα ότι... Γιατί ήταν αδίκημα διατύπου, θεωρείται η δισκογραφία, οπότε και σε 6 μήνες να σπιάνα πήγαιναν πάλι αυτόφορο. Και έτσι έγινε συμφωνία. Δεν τυριετώνεται δηλαδή με τίποτα? Όχι. Οπότε έγινε συμφωνία να μην περάσουμε αυτόφορο, να πάρουμε τακτική δικάσιμο και να παρουσιαστούμε. Ναι. Όπως και έγινε. Και μετά? Η δίκη δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Τώρα κολώσανε για την ξεφτίδα που θα γινότανε. Ναι. Είχαμε αφαιρθεί ήδη για αυτά τα... Ναι, σωστά είναι τα κλάδια. Για τη ζωντανή του παράσταση, ας πούμε. Ναι. Οπότε δεν έγινε τίποτα. Βέβαια, ήταν ο Θεοφανόπουλος ο εισαγγελέας που μας είχε περιλάβει και εμάς. 17 Νοέμβρη το θυμά. Ναι. Mm-hmm. Αυτό που δεν θυμάμαι ήταν αν ήταν τότε κοντά που. Που έπεσε θύμα. Που έπεσε θύμα και. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τη δίωξη, ας πούμε, προφανώς. Αλλά ναι, εντάξει. Αλλά ήταν, ξέρεις, μια συγκυρία. Σημειολογικά το λέω. Ναι, σημειολογικά. Ωραία. Κάνω τώρα μια ερώτηση, γιατί έχω δει ότι μελοποιείς αρκετά ποιήματα του Καριωτάκη. Έτσι. Αυτές τις μελοποιήσεις πόσο καιρό είναι τώρα, είναι 2 χρόνια ή λιγότερο? 2 χρόνια τα έχω δημοσιοποιήσει. 2 χρόνια τα έχεις δημοσιοποιήσει. Τα κομμάτια γραφτήκαν πριν 17 χρόνια. 17 χρόνια. Αμάν, είναι μεγάλο διάστημα. Αλλά εννοώ συνετέθησαν. Πριν 2-3 χρόνια που πήρα ένα ψεύτο λάπτοπ, άρχισα και έφτιαχνα διάφορα, ας πούμε, και ξέρεις, αυτά τα είχα σαν εκκρεμότητα κάποια στιγμή, ξέρεις, να τα ακούσω όπως τα φανταζόμουν. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι είσαι διαφορετικός σε αυτά. Δηλαδή, πολύ λυρικός, ιδιαίτερα λυρικός, ωραία λυρικός, δεν εννοώ ότι είναι τίποτα... Σούπες. Μπράβο. Και καθόλου ηλεκτρικός. Όχι ότι ήσασταν πάντα και με τους βαβούρα, ας πούμε, ηλεκτρικοί, δεν ήσασταν πάντα. Θέλω να μου πεις, γιατί επέλεξε τον Καριωτάκη? Και επειδή εντάξει, είναι, ο Καριωτάκης είναι ιδιαίτερο σπίτι, πώς προσπάθησες να τον προσεγγίσεις μουσικά, ας πούμε, πώς το είχες στο μυαλό σου, ξέρω, πώς το σκέφτηκες, πώς σου βγήκε όλο αυτό το πράγμα? Μάλλον από σύμπτωση συναντηθήκαμε. Με τον Καριωτάκη, ναι. Mm-hmm. Δεν είχα καμία έφεση να διαβάζω ποιήσεις, ποτέ. Ναι. Ούτε τώρα έχω. Ναι. Απλά μετακόμισε μια φίλη, πήγα να βοηθήσω και το τελευταίο πράγμα που έμεινε σε ένα άδειο σπίτι. Ήταν ένα βιβλίο του Καριωτάκη πεταμένο σε μια γωνία που είχε πέσει πίσω από κάποια ντουλάπα και ήταν κάποια χρόνια εκεί. Ναι. Α, έτσι έγινε. Και λυπήθηκα να το, ξέρεις, να το πετάξω, έφευγα για διακοπές και το πήρα μαζί, ξέρεις. Ναι. Για να πάρω ένα βιβλίο μαζί. Ναι. Εκεί αφενός μεν μ' άρεσαν πάρα πολύ οι στίχοι του. Είχε κριτικές μέσα από διάφορους της εποχής του και μεταγενέστερους. Που λέγανε ότι είναι, μιλάγαν τεχνικά για το στίχο, ότι είναι πολύ δύσκολο να μελοποιηθεί, είναι αδύνατον μάλλον, ας πούμε, διότι τούτο και τάλλο και τάλλο. Και τώρα πέρυσι το ξέρεις, σαν πρόκληση, γιατί εγώ το βλέπω πολύ στρωτό, ξέρεις, με μια πρώτη ματιά, ας πούμε. Ναι. Και αυτά τα έκανα, ξέρω, σε κανένα μήνα μέσα, ας πούμε. Mm.
Ωραία. Τώρα το, για το μουσικό που λες. Ναι, η προσέγγιση πώς, γιατί είναι ιδιαίτερο σκαλιό. Γιατί ακριβώς διαβάζοντας τους στίχους, είδα ότι αν δεν είχε στίχους και έπρεπε να μεταφέρω αυτό που βλέπεις με ήχους, τέτοια πράγματα έκανα κι εγώ από μόνος μου, χωρίς να έχω διαβάσει κάτι. Ναι, κατάλαβα. Δεν ήταν κάτι original το οποίο το προσάρμοσα στους στίχους, ήταν όλα γραφτήκαν πάνω στους στίχους, γιατί όντως είναι ασύμετρος, έχει διάφορα και τα κομμάτια έχουν διάφορες αλχημίες για να γίνονται τραγούδια. Αλλά τώρα δηλαδή πανεύκολο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πιαν άλλον θα χάτει. Πιθανόν να ήταν, ξέρεις, η στιγμή. Ναι, μπορεί να ήταν η στιγμή, όντως. Και μετά, στο θέμα της ενορχίστρωσης και του τελικού αποτελέσματος, θα ήθελα να τα παίζω μπροστά του και να το λέω ανά μπροστά του. Ναι, και να σου πει και τη γνώμη του. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, χωρίς να θέλω να πω ονόματα και καταστάσεις, ό,τι άλλο έχω ακούσει, ναι, με μία εξαίρεση τώρα που μου έρχεται, η πρέβεζα του Γλέζου, όπως το έχει πει ο Γκάι Φίλιας, πιο... ναι, 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 το οποίο ακριβώς πιστεύω ότι είναι, και αυτός μια χαρά θα ήταν, θα τα άκουγε. Ναι. Τα άλλα τα βρίσκω απαράδεκτα. Όχι. Κοίτα, δεν είχα ακούσει. Όταν σκέφτηκα να τα δημοσιοποιήσω, έκανα μία μικρή έρευνα και είδα ότι τα έχουν κάνει άπειροι, ας πούμε. Ναι. Άκουσα από γκρουπάκια μέχρι σούπερ ονόματα, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι θέμα αισθητικής μόνο. Ο καθένας μπορεί να προσεγγίσει να δουλεύει άλλα πράγματα. Ο στίχος, αυτό εννοείται, δεν σύσταμε. Μιλάω για καθαρά τεχνικό θέμα. Τι σημαίνει τραγούδι? Τραγούδι σημαίνει να το τραγουδάς στο μπάνιο σου, να το τραγουδάς πηγαίνοντας μια βόλτα, να τραγουδάς μια μελωδία και ένα στίχο και να είναι. Αυτό είναι τραγούδι. Ναι. Να στέκεται από μόνο του. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα το οποίο να άκουσα και να πεις ότι μπορεί να το τραγουδήσει ακαπέλα ένας τραγουδιστής και να καταλάβεις ότι είναι τραγούδι. Κατάλαβα. Μεταξύ ραφ, απαγγελίας... Ναι. Ωραία. Έπαιζες και στους... είχες παίξει και στους Αγάπαθους. Αγάπαθους, σωστά. Ναι. Σε ένα δίσκο. Ναι, κάτσα κανένα δύο χρόνια. Ναι, δηλαδή μετά τις εξαρχές έκανα ένα off τελείως, κανένα χρόνο, μηδέν, καμία δραστηριότητα. Και μετά πάλι, εκεί ακριβώς δεν συμμετείχα, ας πούμε, με την έννοια ότι τότε γινόταν το φεστιβάλ της Κέρκυρας του... Χατζηδάκη. Ναι. Η Ιθάκη, για να μην υστερήσει, έκανε και αυτή δικό της φεστιβάλ. Λοιπόν, είχε στείλει κάποια κομμάτια Θοδωρής με τη Χαρά από τους Αγάπαθος και είχαν περάσει, οπότε με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις, είναι ένα live στο φεστιβάλ, έρχεσαι. Κάναμε 5 πρόβες, 7-8 κομμάτια ήταν, δεν ξέρω πόσα να παίξουμε. Πήγαμε, και μετά, ξέρεις, πήραν κάποια βραβεία εκεί, μετά υπήρχε η περίπτωση για δίσκο, άντε να κάτσω για το δίσκο, μετά κάποιες συναυλίες για το δίσκο και πέρασαν κανένα δύο χρόνια. Ναι. Μέχρι μετά που έκανα τους Diesel. Ναι. Τώρα διόρθωσέ μου να κάνω λάθος. Έχεις παίξει στο... Πρέπει να θυμηθώ τραγούδι, τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Τραγούδια με τα Αμερικάνικα του Περιδί. Έχεις παίξει κάποιο πέρασμα στην κιθάρα. Ναι, ναι, το φινάλε, ναι, ναι. Ωραία. Είναι το μοναδικό που έχω κάνει. Σαν session, αλλά δεν είναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, καταρχήν. Και δεύτερον, ότι με όλα αυτά σου με τα group που έπαιξες, έτσι, και τους Diesel, ξέρω εγώ, και μελοποιήσεις, ξέρω εγώ, του Καριωτάκη και όλα. Υπάρχει κάποιο μουσικό όραμα πίσω από όλα αυτά? Δηλαδή... Τι εννοείς? Εννοώ, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών για το Δρόλαπα? Το να φτιάξει τους Diesel, το να παίξει με τις μουσικές αξιαρχίες, το να φτιάξει μαζί με τον Βαβουρά τους... Τι... Καταλαβαίνεις, δεν ξέρω τώρα να το σωστά. Το καθένα ήταν σε άλλη εποχή, άλλη λόγη. Ναι. Βαβούρα ήταν μπουτιά στο άγνωστο. Τι είναι η μουσική, τι είναι το γκρουπ, τι είναι το να ανέβεις ένα πάλκο. Μας πήρε μπάλακι. Δεν υπήρχε, ξέρεις, κάτι. Ναι. Με τις ταξιαρχίες ήταν καθαρά ο στίχος. Ναι. Δηλαδή σου λέει μουσικά δεν με ενδιαφέρει στην αρχή καθόλου. Ναι. Αλλά ήταν 3-4-5 κομμάτια τα οποία λέω βγήκε κάποιος να τα πει. Σωστά. Και γούσταρα να. Μέχρι τότε δεν είχα παίξει ελληνικό στίχο. Ναι. Ήθελα απλώς να μετέχω σε αυτό το σχήμα που τραγουδάει αυτά τα κομμάτια. Mm-hmm. Με τους Αγάπαθους ήταν περισσότερο φιλική συνεργασία. Η Diesel που έφτιαξες μετά? Με Diesel ξεκίνησε ως
ένας γνωστός του γνωστού είχε ένα μαγαζί και ψάχνα μια μπάντα. Οπότε. Ο Λουκάς Σιδεράς δράμψε. Ναι, ήταν ο Δημήτρης ο δάσκαλος Θανάσης που ήταν ο μεσάζων. Ναι. Μου λέει, ψάχνει μπάντα ο Εκλειπών τώρα. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει, είσαι να κάνουμε τίποτα. Είμαι, του λέω. Ψάχναμε ντράμερ και φωνή. Οπότε γνωρίζαμε τον Λουκά και την Ευτυχία κοινωνικώς από άλλους χώρους. Και τους λέμε, παίξαμε κάνα μήνα σε αυτό το μαγαζί, παίξαμε κάνα χρόνο μετά, χωρίς όνομα καν. Ναι. Παίζαμε ρεπερτόρια, δεν παίζαμε δικά μας. Ναι, ναι. Μετά έπαθα, κάναμε μια διετία, τρεις ενοντίτιδες, που δεν έπαιξα καθόλου. Ναι. Και μετά το 89 ξεκινήσαμε και με αυτό το όνομα πλέον και με δικά μας κομμάτια. Είχατε δισκογραφίσει τίποτα ή όχι? Είχαμε κάτι κάνει ένα... ένα mini LP με 4-5 κομμάτια, δεν θυμάμαι πόσα έχει. Τι σε έχει μάθει, αν σε έχει μάθει κάτι, για να ασχολήσεις με τη μουσική? Μάλλον, αυτογνωσία θα έλεγα, τίποτα άλλο. Αυτογνωσία. Δεν είναι και ασήμαντο αυτό. Για μένα. Απλώς όχι τίποτα άλλο σαν γενικό μάθημα, ας πούμε. Ναι. Θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Μουσικός γεννιέσαι ή γίνεσαι, τι πιστεύεις? Και τα δύο... Εγώ πίστευα ότι έγινα. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια πιστεύω ότι κάτι είχα. Κάτι είχες. Καταρχάς, όταν ξεκίνησα ήμουν τελείως κουφός. Μου παίζει ένα μινόρι, ένα ματζόρι και δεν μπορούσα να καταλάβω, ας πούμε, διάφορα καμία. Ναι. Ήμουν άριθμος, δηλαδή δεν είχα καμία μουσική παιδεία, όχι ως μάθημα, ως καλλιέργεια, ώστε να... Δεν το είχες μέσα σου. Δεν το είχα, με τα μάτια τα δικά μου, ας πούμε, και με πρακτικά. Ναι. Αρκετά γρήγορα κατάλαβα ότι είχα μια ιδιαίτερη ευκολία το να φτιάχνω πράγματα. Ναι, δηλαδή, τι εννοείς? Σε μια ώρα να σκαρώσω τρία θέματα, ας πούμε, τα οποία να γίνουν κομμάτι. Α, τι εννοείς? Χωρίς να έχω... την τεχνική ευχέρεια. Ναι. Δεν ήταν θέμα τεχνικής. Την οποία αυτή την ευκολία τώρα την αναγνωρίζω ότι την έχω πολύ πάνω από το μέσο όρο. Και ίσως βέβαια έχει να κάνει και ότι ανέκαθεν ακόμα και τα ξένα κομμάτια που έπαιζα, τα έπαιζα όπως λούστερα. Ναι. Δηλαδή, πλήττω τρομερά με τις αντιγραφές. Θες ο μουσικός να προσθέτει αυτό, το δικό του στοιχείο. Ναι, αυτό έκλασε. Οπότε δηλαδή, αυτή ήταν η εσωτερική ανάγκη, η οποία αναγνώρισα πολύ γρήγορα ότι την έχω τελικά, την ικανότητα. Ναι. Δηλαδή όταν εξελίχθηκα τεχνικά, κατάλαβα ότι μάλλον γεννήθηκα. Αλλά σαφώς έγινα. Γιατί τα πρώτα χρόνια είχα παράνοια. Μέχρι να πάθω την ενοντίτητα βάραγα. 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα, για 8-10 χρόνια ας πούμε, ήταν η κιθάρα και τίποτα άλλο στη ζωή μου. Ναι. Όταν έπαθα με το χέρι, απέκτησα πολύ πιο υγιή σχέση με τη μουσική. Δηλαδή, δεν παίζω καθόλου. Δεν παίζεις τώρα? Όχι. Όχι. Λόγω της τενοντίτιδας δεν παίζεις? Δεν μπορώ να παίξω. Δηλαδή, παίζω όταν είναι να παίξω. Ναι. Δεν μελετάω είτε, εδώ και 20 χρόνια μηδέν τίποτα. Ναι. Και παίζω είτε για ευχαρίστηση είτε με την μπάντα σου. Ωραία. Είχες πει σε εκείνο την εκπομπή που λέγαμε πριν που είχε γίνει το 85, είχες πει το εξής. Ότι η μουσική για μένα δεν είναι ούτε επάγγελμα, ούτε μέσο προβολής, ούτε οτιδήποτε σχετικό, αλλά απλώς είναι μια, ας πούμε, ανάγκη έκφραση πραγμάτων που δεν εκφράζονται, τουλάχιστον από μένα, με λόγια, καταστάσεων, συναισθημάτων. Επειδή, όντως ρε παιδί μου, κάποιος που ξέρει λίγο την πορεία σου, έστω και λίγο, καταλαβαίνει ότι όντως αυτό που λες το ακολούθησες και ισχύει. Ναι, παραμένω ακόμα στα λεγόμενα. Ναι. Θα σε ρωτήσω το εξής. Μπορεί να σου φανεί αυτό που θα πω λίγο... Ελεύθερο. Θεωρείσαι από τους καλύτερους κιθαρίστες στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν μιλάνε για κιθαρίστες στην Ελλάδα, ηλεκτρικής κιθάρας, συνήθως αναφέρουν το Σπάθα και σένα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, άμα δεν το ξέρεις το λέω εγώ. Πώς κατάφερες να μην την ψωνίσεις? Νομίζω ότι είναι αρκετά συνειδητοποιημένος από μικρός. Γιατί είναι δύσκολο τώρα αυτό το πράγμα, δεν είναι εύκολο να μην την ψωνίσεις κάποιος. Κοίτα, αν είχα κάποια ματαιοδοξία, την ικανοποίησα πολύ πολύ. Πολύ νωρίς. Μετά, κοίτα, δεις, και μόνο γεγονός ότι παράτησα την πιο πετυχημένη μπάντα, μέχρι τότε τουλάχιστον, εμπορικά, ας πούμε. Ναι. Στο πικ
Λες για ποιο? Για τις ταξιαρχίες. Τις ταξιαρχίες. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εδώ. Ούτε το Guitar Hero να γίνω, ούτε φίρμας, ούτε όλα τα παρεπόμενα. Η αυτοδιάθεση ήταν, ξέρεις, το ζητούμενο. Πάντα ζητούμενο, ναι, και παραμένει. Ωραία. Με τον Βαβούρα, τον Τζόνι, συνεργάζεστε πολλά χρόνια, εντάξει, είστε κατά κάποιο τρόπο συνοδοιπόροι, ρε παιδί μου. Κοίτα, εμείς παίξαμε μόνο επί ταξιαρχιών, κάνα δύο χρόνια, άντε τρία που ήμουν off τελείως, τότε κάναμε ένα off. Ναι, αλλιώς... Και κάνα δύο χρόνια μετά όταν είχα το χέρι μου, επί diesel, ας πούμε. Αλλιώς, επί diesel που παίξαμε μέχρι το 2011 χρόνια ως diesel, ταυτόχρονα παίζαμε και με τον Τζόνι. Υπάρχουν άλλοι μουσικοί που νιώθεις ότι είναι συνοδοιπόρους, έστω και αν δεν έχετε παίξει μαζί, δηλαδή ως άποψη για τη μουσική, ως άποψη για το τι θέλουν να κάνουν? Αισθητικά όχι. Αισθητικά όχι. Σαν, σαν στάση, ας πούμε, οι Σπυροπούλοι έχουν κρατήσει, μιλάω για παιδιά της γενιάς μας, πολύ αξιοπρεπή στάση όλα τα χρόνια, και της επιτυχίας και της... Και της Κάλμας. Της Κάλμας, που, που δεν είναι, στο προσκήνιο. Ναι. Άλλοι άνθρωποι ή γκρουπ που να μην είναι, ας πούμε, της γενιάς σου, πιστεύεις ότι έχουν κρατήσει μια παρόμοια, εγώ δεν λέω να είναι ίδια, μπορεί να είναι παρόμοια, εντάξει, στάση για τα πράγματα? Ο Γαβαλάς, ο Γιώργος. Ο Γαβαλάς, ναι. Okay. Άνθρωποι που είναι έξω από το... Είναι έξω από το... Κάποτε μπορεί να ήταν η δουλειά τους η μουσική για κάποιο διάστημα και επί δεκαετίες μετά κάναν αυτό που νομίζανε καλό για την ψυχή τους. Χωρίς να υπολογίζουν αν θα αρέσει, θα αρέσει, θα κάνουν. Και διάφοροι άλλοι της γενιάς μου έχουν μείνει μερικοί σε σπίτια, σε τέτοια που μπορεί να μην παίξουν και ποτέ σε κόσμο πλέον, ας πούμε. Αλλά που δεν. Όχι πουληθήκαν, ας πούμε, γιατί είναι πολύ δραματική έκφραση. Αλλά δεν υπολογίσαν δεξιότητες προκειμένου να κάνουν το γούστο τους. Το οποίο μπορεί να μην μ' αρέσει με το γούστο τους, άσχετο. Αυτό είναι άλλο, ναι, εντάξει. Αλλά μιλάμε για στάση ζωής, έτσι. Ναι. Δηλαδή, σ' αρέσει. Καλός ή κακός κάτι, το υποστηρίζεις. Ναι, ως το τέλος. Βέβαια. Επίσης, είχες πει στην ίδια, στο ίδιο, ας πούμε, ας το πούμε, συνέντευξη, έτσι. Είχες πει τώρα η μουσική είναι μια δουλειά, αυτά που μου λέγες, όπως όλες. Οι εξαιρέσεις είναι πολύ λίγες και συνήθως δεν φτάνουν ποτέ στα αυτιά του ακροατή. Γιατί είναι τέτοια τα συστήματα πληροφόρησης που ό,τι υπάρχει έξω από το συνηθισμένο συνήθως στάβεται. Και θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό, πιστεύεις, ας πούμε, ότι το διαδίκτυο έχει παίξει ένα θετικό ρόλο στο να σπάσει αυτά τα κανάλια και να ακουστούν πράγματα, ας πούμε, και καλά που δεν έχεις ποτέ ευκαιρία να ακούσεις? Ας πούμε τη δουλειά που κάνεις τώρα, ξέρω, με τον Καριωτάκη και διάφορα άλλα καλύτερα που κάνουν διάφορα. Δεν έχεις εύκολα. Μα δεν με ενδιαφέρει καν να επιχειρήσω να το δώσω κάπου. Ναι, βέβαια το δημοσιοποίησες. Δηλαδή ήθελα. Ακριβώς. Εντάξει. Να πας σε δισκογραφική, δεν εννοώ αυτό. Μα θα μπορούσα να βρούμε ένα εξάρτητο να το βγάλει. Ναι. Ως ρόλαπας, ξέρεις, έβγαλε κάτι. Ναι, ναι. Να εξαργυρώσω, ξέρεις, τις δάφνες παρελθόντος. Ναι. Ούτε αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Σου λέω, δεν το έκανα για μένα βασικά. Ένας λόγος είναι πρώτα να ξεφορτώ αυτά τα κομμάτια. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που το δημοσιοποιείς, δεν κάνεις καμία παρέμβαση. Αχ, εδώ πρέπει να το κάνω και αλλιώς. Ναι, ναι. Του δίνεις μια μορφή. Και τέλος. Αλλιώς το έχεις ημιτελές, SAE. Ναι. Ωραία. Οπότε. Άρα πιστεύεις ότι το διαδίκτυο έχει παίξει θετικό ρόλο σε αυτά τα κανάλια, έτσι, σαν να τα σπάσεις, ας πούμε? Σαφώς. Εσύ έχεις ανακαλύψει, ας πούμε, πράγματα στο διαδίκτυο που να σ' αρέσουν και να πεις αυτή είναι, ξέρω, εντάξει, είναι καλή, είναι πολύ καλή? Ναι. Υπάρχουν, ναι. Τους Βίκου μου έστειλες. Ναι. Τους ξέρω κανένα χρόνο. Α, εντάξει, οκ. Εγώ δεν τους ήξερα, τώρα τελευταία τους έμαθα. Τους έβγαλε το YouTube σε ένα δικό μου δίπλα, ας πούμε, και λέω, τι είναι αυτή, ξέρεις? Άκουσα και μ' αρέσαν. Ναι. Σου δες ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Επίσης στην ίδια συνέντευξη είχες πει ότι το ροκ είχε φτάσει σε αδιέξοδο, έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα καινούριο παρά ρετουσαρισμένες απομιμήσεις των παλιών ακουσμάτων. Ναι. Και έλεγες ότι το ροκ ξεκίνησε ως κίνημα, ως ιδεολογία, είχες πει τότε. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Να μου πεις ποια ήταν τα, ας πούμε, κατά τη γνώμη στα χαρακτηριστικά που είχε αυτό το κίνημα, ξέρω, της ροκ, ξέρω εγώ. Θα με επιτρέψεις μετά 29 χρόνια να ανασκευάσω λίγο με το μάτι το... Βέβαια, ό,τι θες, το τωρινό. Ωραία, πες μου. Θα έλεγα, συνέπεσε με ένα κίνημα και όχι ξεκίνησε σαν με κίνημα. Με ποιο κίνημα? Τον 60's. Τον 60's. Της ανατροπής γενικώς, της κοινωνικής ανατροπής.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ροκ, ας πούμε. Ήταν γέννημα. Ήταν γέννημα αυτού του κινήματος. Γέννημα αυτού του κινήματος. Mm-hmm. Άρα από μόνο του δεν είχε το ίδιο ιδεολογία. Όχι. Συνέπεσε με αυτό το κίνημα. Συνέπεσε και το κίνημα το χρησιμοποίησε σαν γλώσσα πλέον, mm-hmm. το ροκ. Κατάλαβα. Ωραία. Ακόμα και τα εμπορικά γκρουπ, ας πούμε, συμμετείχανε, ξέρω, στο αντιπολεμικό για το Βιετνάμ, ας πούμε, όλο αυτό το αλυσβερίσι. Ή ξέρω για τις φυλετικές διακρίσεις στην Αμερική. Yeah. Εντάξει, στη δεκαετία 60 δεν μπαίνανε σε δύο λεωφορείο. Δηλαδή πράγματα τα οποία μας φαίνεται τώρα απίστευτα, ας πούμε. Οι γυναίκες στην Αμερική πήραν ψήφο το 50, ξέρω πότε πήραν. Ωραία. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν άλλες εποχές. Μάλιστα. Αυτή η αποειδεολογικοποίηση του ροκ, τέλος πάντων, έτσι, πιστεύεις ότι, φαντάζομαι ότι πιστεύεις ότι ισχύει και σήμερα, έτσι. Ειδικά στο ροκ, αυτό. Mm-hmm. Mainstream. Δηλαδή με την έννοια ότι το ροκ ξέφτισε mm-hmm. στα 70's, όταν ξέφτισε αυτό το κίνημα. Κατάλαβα. Που οτιδήποτε μαζικό έχει ένα, ξέρω, 5-10% συνειδητοποιημένων και άλλων του μπούγιου. Mm-hmm. Ό,τι κίνημα είναι. Δηλαδή, εσύ τώρα λες ότι από τη δεκαετία του 70 που ξέφτισε το ροκ, συνδυαζόμενο ας πούμε και συμπορευόμενο με, με την ιδεολογία, ξέρω εγώ, των 60's. Από εκεί και πέρα, sorry, έμεινε μόνο το χρώμα του δηλαδή, μόνο το χρώμα του σαν ήχος. Βέβαια. Ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο από πίσω, ας πούμε. Όχι. Όχι. Μετά ήρθε το punk. Ναι, το punk ήταν πολιτικοποιημένο. Βέβαια. Ακριβώς, γιατί ήταν η Αγγλία των 70's. Ναι. Ανεργία και όλα τα σχετικά. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα φτιάξανε κάτι το οποίο καταργούσε τις φόρμες των καλωσμένων ροκάδων πλέον. Ναι. Που είχαν μπει στα κόλπα. Δίλεπτα, τρίλεπτα, όλοι ξέρουμε να παίζουμε. Ναι. Κάναν αντιμουσική εξ επιτούτου, γιατί κάποιοι, ναι. εντάξει, δεν παίζανε. Ναι. Δεν μπορούσαν να παίξουν. Κάποιοι μπορούσαν να παίξουν. Ναι. Διαλέξανε να μην παίζουν. Mm-hmm. Σαν άρνηση σε σχέση με το μοντέλο το παρρυκμασμένο. Άρα ξανά είσαι το ροκ, ας πούμε. Βέβαια, απλώς, punk, μια ναι. εποχή. Εννοείται. Κινηματική, ναι. ας πούμε. Ας πούμε να πεις ότι παίζεις punk το 80 το 90. Όχι. Είναι γραφικό γι' αυτό. Δηλαδή είναι. Πάντως υπάρχουν πολιτικά group στο punk ακόμα, πολιτικοποιημένα. Ναι, αλλά είναι ανάμνηση του παρελθόντος κάπως. Ναι. Δηλαδή κάθε γενιά έχει τη γλώσσα της. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα των 60's ή των 70's, ας πούμε, στον σημερινό. Δηλαδή αν κάποιος. Ήσαν μαθητές μου λέγανε, ας πούμε, πρώτη ερώτηση, για πες μερικές κιθαρίστες που σ' ακούγουν, θα αρέσουν, ας πούμε. Mm-hmm. Μου λέει, Χέντριξ. Του λέω, καλά είσαι, έχει πεθάνει εδώ και 30 χρόνια. Mm-hmm. Και εσύ μου λες, Χέντριξ, ας πούμε. Καλά, το Ρινό δεν ακούς. Mm-hmm. Όσο κι αν με συγκινούσε εμένα, το γούστο του, ας πούμε, δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Mm-hmm. Το hip hop, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει μια κινηματική μορφή, όχι τώρα. Μπράβο. Όταν ξεκίνησε. Εννοείται. Εννοείται. Ναι. Μα ήταν σε κάθε εποχή υπάρχουν αμφισβητείες. Mm-hmm. Είτε καλή, είτε σκληρή, είτε γλυκιά εποχή είναι, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τα πούν. Mm-hmm. Ο καθένας ανάλογα την εποχή βρίσκει τη γλώσσα και τον τρόπο να τα πει. Mm-hmm. Εμένα καλλιτέχνικα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν το ακούω. Mm-hmm. Αλλά είναι η γλώσσα δημιούργημα της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή. Αφού άλλο το είπε με blues και με ξέρω rock, ας πούμε, άλλο το είπε με punk, ας πούμε, τότε το πει κάπως αλλιώς. Αλλιώς θα πατήσει σε αυτά τα οποία αποδείχθηκαν σάπια. Σαν ναι. ίδια στην πορεία. Ναι, ναι. Κάναν τι κάνανε στην εποχή τους και μετά από εκεί πέρα. Τελείωσε. Είναι από μιμήσεις. Απλώς ότι σαν γούστο έχεις κάποιες φόρμες τις οποίες σε αρέσουν και. Αλλά ο καινούριος πρέπει να φτιάξει φόρμες δικές του. Δικές του. Είχες πει κάτι που άρχισε να μου λες και πριν ότι. Δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ ροκ σκηνή στην Ελλάδα, είχες πει. Ναι. Παρακατά καιρούς σε κρίξεις, ας πούμε, ροκ μόδας εντός εισαγωγικών. Και είχες θέσει χοντρικά τώρα κάποιες χρονολογίες 64, 65, 70, 78, 79. Και μετά λες αυτά, όλα αυτά, ας πούμε, ξεφούσκωσαν. Και θέλω να σε ρωτήσω, αν συνεχίζεις να πιστεύεις ότι δεν υπήρχε ποτέ ροκ σκηνή στην Ελλάδα, συνεχίζεις. Πρόσθενε, πώς το εννοώ, ροκ σκηνή. Ναι, εντάξει, ναι. Να είναι μία σκηνή η οποία να βγάλει. 1, 2, 3, 5 group τα οποία όχι να φτιάχνουν ωραία μουσική και ωραία κομμάτια, να έχουν μια λαϊκή απήχηση, mm-hmm. να μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να βάλουν νερό στο κρασί τους, mm-hmm.
και να δημιουργούν κάτι. Ναι. Όταν λες λαϊκή απήχηση, τι εννοείς? Από ποια, δηλαδή να έχουν κόσμο στις συναυλίες τους, να τους γουστάρουν. Ναι, να μπορούν να είναι ένα μέρος της κοινωνίας. Ναι. Τέτοια γκρουπ υπήρξαν σε εποχές. Ναι. Ένα φλάς, ένα, δύο, τρία χρόνια. Ναι. Δηλαδή και οι τρύπες που ήταν το πιο εμπορικό, ας πούμε, με την καλή έννοια. Ναι, με την καλή έννοια. Γκρουπ, ας πούμε, από τις νεότερες γενιές, ας πούμε. Δεν ήτανε. Ήτανε για το συγκεκριμένο χώρο. Αν το πάρεις στο συνολικό φάσμα, το μουσικό, το κοινωνικό της Ελλάδας, ήταν μια γραμμούλα. Ναι. Τώρα, όμως, και η αγγλική rock σκηνή, ξέρω εγώ έτσι. Λέμε για παράδειγμα, οι Αμερικάνικοι, δεν μπορεί όλα τα group να άρεσαν σε όλο τον κόσμο. Όχι, αλλά κάποια άρεσαν. Α, αυτό εννοεί. Ναι. Και ζούσαν χιλιάδες από τη μουσική. Ναι. Εντάξει, κάνει και μια παράδοση βέβαια εκεί. Ναι, αλλά και εδώ, ας πούμε, εντάξει, έχουμε 50 χρόνια ροκ στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παράδοση. Είναι άνθρωποι που είναι 70 χρονών και παίζανε, ας πούμε, μουσική, ας πούμε, το 60. Ναι, αλλά πολεμήθηκε βέβαια, έτσι. Δεν είχε την άνεση που μπορεί να έχει στο εξωτερικό, εδώ. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είναι η κουλτούρα του λαού. Ναι. Άρα, εκ των πραγμάτων, έτσι όπως το θέτεις, δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρχει ροκ σκηνή στην Ελλάδα. Από φαντάζομαι θα πει. Σε όλες τις εποχές αυτές που αναφέραμε, τουλάχιστον αυτές που ζήτησα και σαν μουσικός, που τις ξέρω και από μέσα. Ναι. Ήταν το κοινό, ας πούμε, το συγκεκριμένο, πες ότι ήταν ο Τάδε που ερχόταν επί τρία χρόνια στην αυλή σου, μετά στην ακούει από Κωνσταντίνο και μετά τρέλαγε. Όταν μεγάλωσε και παντρεύτηκε επί 30 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι ομόδες και σκηνές. Κατάλαβα. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη ροκ ελληνική σκηνή, έτσι. Σε μια συζήτηση που είχα κάνει με τον Δημήτρη τον Μπουλικάκο, μου είχε πει ότι το ελληνικό ροκ, ουσιαστικά, έτσι μου είχε πει, είναι τα ρεμπέτικα. Συμφωνείς ή θα το έφτες αλλιώς, θα λέγεις ότι το ελληνικό ροκ είναι κάτι άλλο ή δεν υπάρχει καν, δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει, δηλαδή τι είναι το ροκ. Ναι. Το ροκ ήταν μια έκφραση μιας εποχής. Mm-hmm. Και η ιδεολογία που είπα πριν 29 χρόνια ήταν η ιδεολογία της εποχής, όχι του ροκ. Το ροκ ήταν μέσα σε αυτή την εποχή. Ναι. Μπορείς να πιστεί κάποια ιδεολογία. Φαντάζομαι ότι ο Πουλικάκος το είπε ως, ας πούμε, ξέρεις, ότι ξεκινήσαν, ας πούμε, υπό... Ήταν οι outsiders, ή στην απέξωση. Αυτό, ναι. Αυτό. Κάπως έτσι, μπορείς να το πεις το blues παρά το rock. Το blues. Αλλά εντάξει, είναι κοινωνικές στιγμές οι οποίες υπήρξαν τότε, δημιούργησαν το ηχόχρωμα της εποχής λόγω των προηγηθέντων, ας πούμε, μουσικών ρευμάτων. Και αυτό ήταν. Ναι. Παίξε ρεμπέτικο σήμερα. Μουσιακά παίξε όπως παίζω και εγώ, Χέντριξ, ας πούμε, μουσιακά. Ναι. Παίζω επειδή μου αρέσει. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι δημιουργικό αυτό. Κατάλαβα. Είχες πει για την ελληνική ροκ σκηνή πάλι ότι σε αυτό ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι μουσικοί που συνήθως πάσχουν από έλλειψη ιδεολογίας και προσωπικότητας, το οποίο σε γενικές γραμμές πηγάζει από μια ξενομανία του κοινού και των μουσικών. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω αν το πιστεύεις ακόμα αυτό. Και τι είναι ίσως έλλειψη ιδεολογίας και προσωπικότητας. Κοίτα, για τις σκηνές τις τωρινές και την αρκετά μακρινή παρελθόντα δεν μπορώ να μιλήσω. Να παίξω. Ναι. Δεν τις έχω ακολουθήσει. Ούτε ξέρω πολύ κόσμο ώστε να έχω, ξέρεις, ένα μέτρο σύγκρισης. Για τότε που το έχεις πει όμως. Τότε ήταν να παίξεις σαν τους Stones ή να παίξεις σαν τους Doors ή να παίξεις σαν τους Purple, ξέρω εγώ. Ναι. Το θεωρούσαν κατάκτηση. Που εντάξει, για ένα γκρουπ που ξεκινάει μπορεί να είναι κατάκτηση. Ξέρεις ότι παίζω καλά τελικά. Μπορώ και το παίζω το άλλο κομμάτι, έτσι. Εγώ αυτό δεν το είχα σαν από φύσης, όχι ιδεολογικά. Ναι. Δεν το είχα εξ αρχής, ας πούμε. Και σιγά σιγά κράτησα μια πορεία η οποία ήταν καλό για μένα. Να αισθάνομαι εντάξει με την πάρτι μου, να ευχαριστεί με αυτό που κάνω. Οπότε σιγά σιγά βρέθηκα απ' έξω. Τώρα οι περισσότεροι από αυτούς που σου λέω, μετά τους Purple, ξέρω και τους Stones, πήγανε και καλά, κάνω κανένα δύο αρπαχτές σε σκυλάδικο στην Καλαμάτα για να πάρω μια καλύτερη κιθάρα. Mm-hmm. Μετά γίναν τέσσερις αρπαχτές για να πάρω και ένα σχητή. Μετά πήγαν το μαλλί και το μαζέψαν λίγο και το κάναν λίγο στο κομματιρίου. Αντί μπλουζίν βάλουμε ένα φασμάτινο παντελόνι με πιετούλα, ας πούμε. Εντάξει, ξέρεις. Ναι, κατάλαβα. Και πήραν μια στιγμή. Είναι μια αλωτρίωση, ναι. Που, ας πούμε, με εξόργιζε η έκφραση από ροκ μουσικούς
δουλεύω στο Skylab, δουλεύω στο Tiffany's. Ναι. Εγώ δεν έχω δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή μου. Δεν έχει δουλέψει? Ούτε μια μέρα στη ζωή μου. Α, το δουλεύει, το δουλεύει. Ναι, ναι, το θεωρούσαν τιμή να δουλεύουν. Ναι, ναι. Εγώ το θεωρούσα κατάδια. Ναι, είναι κατάδια, δεν έχει άγχος αυτό. Εγώ έπαιζα, μόνο έπαιζα. Ναι. Και γι' αυτό εκτός από το Ορφέ αυτό που είπε στο. Που το αυτό ήταν φιλικά, α πούμε, κάναν παρέα τότε. Ναι. Δεν έχω παίξει ούτε μια νότα για κανένα. Ούτε σε ζωντανό, ούτε σε δίσκο. Mm-hmm. Ωραία. Σε πάω αλλού τώρα, εντελώς. Στην έναρξη της δικτατορίας θα αποκαλύψω τώρα την ηλικία σου, ήσουν 10 ετών, σωστά? Ναι, είμαι του 57. Μπράβο. Όταν τέλειωσε, άρα ήσουν 17 γύρω εκεί. Ακριβώς. Θυμάσαι πράγματα από εκείνη την περίοδο? Βέβαια. Για πες. Η πρώτη εμπειρία. Ναι. Τη μέρα που έγινε η επανάσταση. Έτσι, έτσι. Γιατί προχθές ήταν και επέτειος, έτσι. Βέβαια. Κυκλοφορούσαν χωροφύλακες περίπολα, 3-3-4-4, με όπλα. Όχι πιστόλια. Να, ναι. Απαργούσαν πάνω από 3 θεωρείτο διαδήλωση. Και στέλναν τον κόσμο σπίτι. Επίσης, επειδή ήμουν Αγία Παρασκευή και τότε και στο Πολυτεχνείο, είχαμε από πρώτο χέρι γεύση, γιατί ήταν ένα τάγμα πεζών αυτών που είχαν και τάγκς, οπότε πέραγαν μπροστά από το σπίτι με τα τάγκς. Ναι. Μετά από κανένα 2 μέρες που ανοίξαν τα σχολεία, είχαμε άλλη έκπληξη. Ήρθε, εγώ ήμουν τετάρτη δημοτικού τότε. Ναι. Ήρθε η δασκάλα μας, μπουρκωμένη, και μας χαιρέτησε. Κατάλαβα. Δεν καταλάβαμε εμείς, καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Μετά από λίγο καιρό καταλάβαμε, ας πούμε, γιατί μας χαιρέταγε. Ναι. Πόπο συγκλονιστικό αυτό. Ναι. Φαντάζομαι για ένα παιδί τώρα να φέρει ξαφνικά η δασκάλα του, ας πούμε. Και να βλέπεις ότι αυτό ήταν. Κανένα μήνα ήθελε να τελειώσει. Αφού ήταν τέλη Απρίλιο, σε ένα μήνα κλείναν τα σχολεία. Ναι. Οπότε αυτή πρέπει να φύγει σουμπίτι για κάπου. Ναι. Άλλε εικόνε. Όσο προχώραγε, ας πούμε, η ηλικία, θυμάστε τίποτα από μεγάλο σχολείο. Πώς το νιώθεις όλο αυτό το πράγμα? Κοίτα. Στα παιδιά, κανονισμό στο σχολείο ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία άνευ γονέως μετά τις 7 το απόγευμα. Απαγορεύεται ο κινηματογράφος. Έλεγχος στα μαλλιά, ας πούμε, χρυσαυγίτικο κούρεμα, αλλιώς έπαιρνες από λίγος Beatles. Έτσι. Γεγιές, ε. Beatles. Beatles, λεγόταν. Το λέγαμε ως Beatles. Beatles. Λοιπόν, καταπίεση γενικώς, εκκλησιασμός υποχρεωτικός, κατηχητικό υποχρεωτικό. Είχες μια Κυριακή, γιατί κάναμε τότε και Σάββατο σχολείο. Την Κυριακή θα πας κατηχητικό. Ναι. Εγώ πήγα 2-3 φορές. Και μετά? Μετά δεν πήγα. Ναι. Καλά έκανες. Μη παιδί μου, θα μας βάλουν στο μάτι, θα λοιπά, ας πούμε. Ναι. Όχι, καλά έκανες. Και ήμουν 10 χρονών, αλλά εντάξει. Ναι. Μετά ασφαλίτες κάρια παντού. Άλλη εμπειρία. Παρακάτω από το σπίτι του Τζόνι, το πατρικό. Βέβαια αυτός ήταν, πρέπει να τον, δεν ξέρω αν ήταν εδώ η Αμερική τότε, θυμάμαι. Βόλτα, νυχτερίνουμε με κάποιους φίλους, ας πούμε, σε ένα σπίτι βλέπουμε φώτα, μαύρες λιμουζίνες, όχι λιμουζίνες, αμάξια, πολλά απ' έξω, κάτι τύπους μυστήριους, άσβερκους, ας πούμε. Μη σου κρύβεις, κοιτάγα μέσα περιέργειας. Ναι. Είχαν βρει γιάφκα τρομοκρατών. Α, βρίσκαν και τότε. Βέβαια. Έτσι, έτσι. Μπομπιστές, αλλά θα ποιο ήταν. Καράγιωργας. Ο Σάκης ο Καράγιωργας. Νομίζω ότι αυτός ήταν με ποιους άλλους, ένα δύο που ήταν. Αυτός ήταν στη Δημοκρατική Άμυνα. Και ήταν με το Σιμίτι τότε. Ναι, ναι. Ήταν, είμαστε παρόντες στο δέσιμο. Αυτό. Ναι, πρέπει. Μπορεί να πιάσαν και το Σιμίτι τότε. Ίσως, δεν ξέρω. Ασφαλίτες μετά. Μας κέραμε τα μικρά ονόματα όλους. Τους κέραμε κι εμείς. Έτσι, ναι. Είχατε κάνει γνωριμίες όλες. Μιλάμε τώρα 14 και 15 χρονών, έτσι. No. Μετά πολυτεχνία, ιστορίες, άλλες καταστάσεις. Αν συνέκρινες, ας πούμε, την περίοδο της Χούντας, έτσι, της δικτατορίας, με την περίοδο της μεταπολίτευσης, θα έλεγες ότι υπήρχαν κάποια κοινά σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την ανελευθερία ή την έλλειψη, ξέρω εγώ, δημοκρατίας? Δεν μιλάω τώρα για τα επιφαινόμενα,
Του τι έβγαλε ο Αντρέας, ας πούμε, τα ζευγάρια, τους μυχούς, να μην τους παίρνει με το σεντόνι που κατήργησε. Λέω για, για ποιους ουσιαστικά πράγματα. Κοίτα, είναι ασύγκριτες εποχές. Mm-hmm. Κάθε εποχή έχει τα δικά της μέτρα. Ναι. Δηλαδή, αν έπαιρνες, ας πούμε, ένα από τα συνθήματα που παίζουν τώρα είναι η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Σωστά. Καταρχάς τελείωσε το 74, αυτό το 73. Δεν κάνει ρήμα το 4. Λοιπόν. Αυτή η ανελευθερία που ζούμε σήμερα, mm-hmm. τότε θα ήταν... Γάμο της ελευθερίας. Άκρα αναρχία, όχι ελευθερία, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία δεν συγκρίνονται. Δηλαδή, η γενική κατεύθυνση κάθε εξουσίας είναι ίδια. Ο έλεγχος. Σωστά. Απλώς τότε ήταν πιο βαρβαρός. Ναι. Πιο φωναχτός, πιο τυφλός. Τώρα, είτε σαν σχέδιο για να κρατάνε τις μάζες, είτε γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, επιφανειακά υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη ελευθερία. Ναι. Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει. Εντάξει. Αλλά η τάση ελέγχου υπάρχει, εννοείται. Και πολλές φορές υπάρχει πιθανότητα στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες αυτή η τάση ελέγχου να είναι χειρότερη από τις δικτατορίες, γιατί πραγματικά δεν έχουν. Δεν έχει το φερετζέ. Ναι, αυτό. Ναι. Στην ουσία η δημοκρατία έχει το φερετζέ, ενώ η κούντα λέει: είναι κούντα. Προσπαθούν να τα κρύψουν το τι ελέγχουν, ναι, ας πούμε. Ενώ οι άλλοι σου λένε: θα σε ελέγχουμε, ρε παιδί, ναι. Δεν έχει. Απλώς η κούντα έχει το συν ότι δεν έχει εκλεγμένα το Μάρι, ας πούμε. Ναι. Έχει τον άλλο με τον τζαμπουκά, με τα τάξη, με το έτσι, έτσι γουστάρω. Ναι. Είναι ένα επιχείρημα αυτό. Ναι, ναι. Και χωρίς προσωπείο. Ναι. Και από αυτήν άποψη ξέρει και ποιο είναι ο άλλο. Βέβαια. Βέβαια, εντάξει τώρα. Ναι. Κοίτα. Ένα 40, ένα 50, ένα 60% των Ελλήνων δεν είχε κανένα πρόβλημα με τη Χούντα. Ήταν ευτυχής με τη Χούντα. Ναι, ναι, σίγουρα. Γιατί περιμένουν τους κουμιστές με ακροστεροκούτια να τους φράξουν. Επομένως, ναι, σωθήκανε. Ήταν σωτήρες, ναι. Εθνικόφρονες. Ένα 10% τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι που ήταν στους από εκεί τους κακούς. Άλλοι... Αυτός που έτρωγε πάντα. Ναι, και οι άλλοι ήταν δυσαρεστημένοι απλά ότι κάναν τον μπέκα σου. Ναι, σωστά. Πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση έχεις ή αν δεν έχεις τώρα, είχες κάποτε. Όχι. Κομματική. Όχι ποτέ. Κομματική. Κομματική όχι. Πολιτική και ιδεολογική. Ιδεολογική θα έλεγα παραπάνω, παρά πολιτική. Ναι, για πες μου. Δεν πιστεύω στη μάζα. Mm-hmm. Όσο αυξάνεται ο αριθμός, ναι, πέφτει ποιότητα. Όσο αυξάνεται ο αριθμός, πέφτει ποιότητα. Ναι. Δηλαδή, σε κάθε εποχή υπάρχουν οι φωτισμένοι, οι ανιδιοτελείς, οι ένα βήμα μπροστά από τους άλλους. Mm-hmm. Δεν μπορείς τον άλλον να τον πάρεις με το σόρι και να τον σηκώσεις. Ναι. Όλους τους σοφούς να κατεβάσεις. Η μάζα είναι αυτή που είναι, ο καθένας με τα κυβικά του. Ναι. Με τις προδιαγραφές του, mm-hmm. και με τη διάθεσή του να θυσιάσει κάτι, με αντάλλαγμα κάτι καλύτερο από αυτά που ευαγγελίζεται. Ναι. Οι εξουσίες αλλάζουν, τα κόμματα αλλάζουν, τα πρόσωπα αλλάζουν, η λειτουργία είναι πάντα ίδια. Ναι. Αυτή την ιδέα που μου λες τώρα, περί μάζας, την είχες πάντα ή εν καιρό, ας πούμε. Εν σπέρματι μπορεί να την είχα. Με τα χρόνια το συνειδητοποίησα. Ναι. Το συνειδητοποίησα πρώτα στη μουσική. Ναι. Πού ήταν αυτοί που γεμίζανε το σπόρτινγκ για να ακούσουν τον Σόκρατες, ξέρω εγώ, και τον Μπουλίκα, τους Εξαδάκτυλους. Πού ήταν στην εποχή μου. Τι εννοείς. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Ναι. Αυτοί ήταν οι ιδεολόγοι ροκάδες τότε. Φανατικοί. Επί Χούντας, να αφήνουν μαλλιά, να τους κυνηγάνε μπάτσι. Ας πούμε, κανένα μήνα μετά το Πολυτεχνείο, όλοι οι μαλλιάδες κρυβόντουσαν, ναι, στην Αθήνα. Δηλαδή σε τσιμπάγαν μετά από ένα μήνα. Μέσα, κούρεμα, ξύλο κτλ. Ας πούμε, σου λέει κανένας από αυτούς που ήταν μέσα είναι. Ναι. Και τι εννοείς που ήταν μετά, ότι δεν πήγαιναν, ας πούμε, σε συναυλίες, ξέρω εγώ. Είπαμε. Ακούγανε. Α, Νταλάρα, ξέρω, πριν. Ναι. Ναι. Κάτι αντίστοιχο είναι και στις πολιτικές μάζες. Ναι. Το Πολυτεχνείο ήταν, ας μην πούμε τώρα πώς ξεκίνησε. Έγινε στη διαδικασία μέσα κίνημα. Mm-hmm. Τι είναι με τη γενιά του Πολυτεχνείου.
αυτούς οι οποίοι κάναν πράγματα κιόλας. Όχι τους συμπαθούντες. Ναι. Όλοι αυτοί ήσαν μέσα στο Πολυτεχνείο. Δεν θέλω να σου πω κάτι τώρα. Δεν είναι... είναι άτομα από το Πολυτεχνείο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις μια ολόκληρη γενιά και να πεις γενιά του Πολυτεχνείου. Γιατί όλοι αυτοί. Όχι, εννοείται. Δεν είναι σε αυτό. Δεν είναι δαμανάκηδες όλοι. Και μπίστηδες, ας πούμε. Όχι. Αλλά και άνθρωποι που αυτό το πράγμα δεν το εξαργύρωσαν. Ναι, αλλά ακριβώς. Φύγανε από, από αυτή τη μάζα. Δηλαδή όσοι συνεχίσανε ήταν αυτοί οι οποίοι. Mm-hmm. Είναι αυτοί που είναι τώρα. Άρα, άμα, αν ήθελε κάποιος να συνοψίσει την, την ιδεολογική σου τοποθέτηση, την πολιτική τέλος πάντων, πώς θα το λέγεις? Είμαι αυτός που δεν πιστεύει στη μάζα? Κοίτα, εγώ πιστεύω στην αυτογνωσία, καταρχάς. Λάθος ορολογία. Δεν πιστεύω σε τίποτα. Ναι. Δεν okay. μπορώ να προσεγγίσω πράγματα με την πίστη. Mm-hmm. Καταλήγω εκ των συμφραζομένων από τις εμπειρίες σε βάθος χρόνου. Σαν προσωπική πορεία, να σου πω ότι έχω διαλέξει, δεν είναι ιδεολογία. Ναι, σαν προσωπική πορεία, ναι. Το νούμερο είναι η αυτογνωσία. Mm-hmm. Ποιος είσαι, τι θέλεις. Ξεκίνησα με το τι δεν θέλω. Ναι. Ως πιτσιρικάς. Μάλλον πιο σημαντικό αυτό. Γιατί καταλήγεις το τι θέλεις. Τελικά. Ναι. Μπορεί να είναι πιο αργό, αλλά είναι ίσως πιο, επειδή είναι σταδιακό, είναι πιο ακριβές στο να καταλήξεις χωρίς να παρασυρθείς. Ναι. Αυτογνωσία, αυτοβελτίωση. Mm-hmm. Αν ο καθένας κάνει κάτι, ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τον εαυτό του, σε σχέση με τη γυναίκα του, σε σχέση με το παιδί του, σε σχέση με το γειτονά του, mm-hmm. και κάνει κι άλλο το ίδιο, το επίπεδο θα ανέβει χωρίς καμία καθοδήγηση και καμία. Απλώς σου θέλει συμμετοχή από τον καθένα και να περάσει από το ταμείο για το αντίτιμο. Ναι, κατάλαβα. Όλα έχουν ένα αντίτιμο. Το οποίο ο περισσότερος κόσμος μπορεί να το λέει στα λόγια, αλλά αρνείται όταν έρθει η ώρα του ταμείου. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα για τη σημερινή πολιτική κατάσταση. Ενώ ότι είναι χώρια έτσι εδώ. Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι η κρίση είναι καθαρά οικονομική, έτσι. Ότι ξεκινάει από εκεί. Κάποιοι άλλοι μιλάνε για ηθική και αξιακή κρίση που προηγείται της οικονομικής. Εσύ τι πιστεύεις? Ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ή ποια είναι η άποψή σου? Γιατί ας πούμε υπάρχει κρίση στην Ελλάδα. Καλά, υπάρχει παγκόσμια, δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ γιατί μας έχει φάει τόσο πολύ μαρμάγκα? Κοίτα, ο Έλληνας έδειξε ποιος είναι όταν του επιτράπει από τα αφεντικά του να έχει και αυτός δούλους. Για πες, για ξέρεις το λίγο αυτό. Όταν ανοίξαν τα σύνορα το 90. Α, αυτό είναι. Ναι. Φάνηκε η νοοτροπία το εννοείς. Εδώ στο ρέμα από κάτω ήσαν οι πρώτοι Αλβανοί που ήσαν, κοιμόντουσαν στο ρέμα χειμώνα καιρό με νάιλον δεμένα στα δέντρα, εκεί ήταν το σπίτι τους. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά αρχίσανε, εγκληματιστήκαν, κάναν, κοινωνικοποιηθήκανε, βρήκανε δουλειά σε οικοδομές. Mm-hmm. Το διπλανό σπίτι που χτιζότανε, ήμουν εδώ όταν χτιζότανε. Είναι ο Ελληνάρας ο Σοβρατζής, mm-hmm. ο οποίος είναι στη σκιά και πίνει μπύρες. Είναι τα τέσσερα Αλβανόπουλα μέσα στον ήλιο να κουβαλάνε με το ντενεκέ λάσπη, γιατί δεν είχε και τα εργαλεία, ήταν παράνομο και δεν έπρεπε να κάνει θόρυβο. Και όλη μέρα γαμώ την Αλβανία σου, ρε λιγούρι, είχε και εκεί τέτοιο να φας, ας πούμε. Τα κλασικά, ναι. Λοιπόν, δεν είναι όλοι είναι έτσι. Καλά, σίγουρα. Κανένας λαός δεν είναι κάτι. Εννοείται. Όλος ο λαός. Οποιαδήποτε γενίκευση. Αλλά αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν απέκτησε κάποια ισχύ στα χέρια του. Ναι. Μετά ήρθανε τράπεζες, δάνεια, να σε γαμάνε στα τηλέφωνα να σου δώσουν υποχρεωτικά δάνειο. Ναι. Κατασία δεν παίρνεις. Ναι, σε θεωρούσαν και περίεργο, αλήθεια είναι, ναι, αν δεν έπαιρνες. Λοιπόν, επομένως, ανεξάρτητα τι αποφασίζουν τα αφεντικά για μας, προφανώς αποφασίζουν, το θέλει και ο κόσμος μας. Ναι. Έχουμε μάθει όμως έτσι, ή είμαστε έτσι? Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή, πιθανόν να είμαστε πάντα έτσι, απλώς τώρα σου λέω, το 90 και μετά είχαμε την ευκαιρία. Ναι. Η γενιά μου, η γενιά, ξέρω, των γονιών μου δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Ναι. Να δείξουν αν είναι μαλακές ή όχι. Σωστά. Εντάξει, είχαν άλλες ευκαιρίες, βέβαια, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην ήταν τέτοιου διαμετρήματος, ας πούμε, στο να δείξουν. Δηλαδή, πιο ασφαλής τρόπος να δεις ποιος είναι ο άλλος, δώσ' το ένα ψήγμα εξουσίας. Mm. Να δεις τι θα κάνει με αυτό, ας πούμε, πώς θα το διαχειριστεί. Εννοείται.
πιστεύεις ότι ο καπιταλισμός ή οποιοδήποτε οικονομικό σύστημα, έτσι, παίζει κάποιο ρόλο, ας πούμε, για τον καπιταλισμό, στο να κάνει τον άνθρωπο να κοιτάει περισσότερο το κέρδος ή να κοιτάει μόνο την πάρτη του ή να θέλει να γαμίσει τον άλλον και να μην τον νοιάζει τίποτα? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα συστήματος. Αλλά τι, ότι... Και στον κομμουνισμό κάτι δεν γνώρισε. Δεν ήταν κομμουνισμός αυτό. Χαίρομαι πολύ. Ναι, εντάξει. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε σύστημα με αρχές, με κανόνες, ξεκαθαρισμένους κτλ. Αν το λειτουργήσεις πιστά, χαρά είναι. Ακόμα και ο καπιταλισμός. Απλώς ότι όλα αυτά έχουν το κακό ότι καλούνται άνθρωποι να τα εφαρμόσουν. Ναι. Εκεί βρίσκονται. Άρα εκεί πιστεύεις ότι είναι... Ότι το τέλειο σύστημα να έχεις. Άμα αυτός που διαχειρίζεται είναι εντενεκές, το σύστημα σου φταίει. Άρα δεν θα ξεμπλέξουμε ποτέ. Έτσι. Όταν ανέβει με κάποιο μαγικό τρόπο το κεφάλι της υφηρίου που δεν το βλέπει να ανεβαίνει. Ναι, άρα δεν θα ξεμπλέξουμε. Όχι. Μάλλον. Okay. Δεν το βλέπω. Τα μαλακιά θα ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι δεν ψηφίζεις. Έχω ψηφίσει. Έχεις ψηφίσει. Okay. Εντάξει. Περισσότερο, όχι σαν επιλογή. Αντιδραστικά. Σαν λόγος εκδίκησης για, ξέρεις, για κάποια τομάρια. Αυτό το μπούστι να μην το τζάνω στην τηλεόραση. Δεν τον είδες τελικά? Όχι. Τον είδες? Έχουν ανάγκη αυτοί. Με τον ένα, με τον άλλο τρόπο. Ναι, καλά, θα του ξαναδεί. Θα τον δει του απέναντι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Άμα δεν είναι, δεν ψηφίσει τον κόμμα, θα πάει απέναντι. Σωστό. Σωστό. Θέλω να σου αναφέρω κάτι που είχες πει τότε σε αυτή τη συνέντευξη. Είχες πει ότι η κοινωνία έχει μια σαφή αυτοκαταστροφική τάση και ενώ όλα τα πολιτικά συστήματα αυτά που μου λέγεις πριν ευαγγελίζονται τη λίγη δουλειά και την απόλαυση μετά των αγαθών που θα παράγει ο εργαζόμενος, εντούτοις βλέπουμε ότι παντού ο κόσμος, αντί να δουλεύει λιγότερο, δουλεύει περισσότερο και συνέχεια βρίσκεται πάντα κυνηγώντας κάποιες ανύπαρκτες ανάγκες στην ουσία, τεχνητά δημιουργημένες. Συνέχισες και έλεγες ότι όλη αυτή λοιπόν η κρίση η κοινωνική έχει σαφή αντίκτυπο σε όλες τις τέχνες. Δηλαδή για μένα η τέχνη είναι καθρέφτημα της κοινωνίας και της εποχής. Εννοείται. Ωραία. Αν σου έλεγε κάποιος να ορίσεις, να δώσεις έναν ορισμό στην τέχνη, ποιος θα ήταν καταρχήν, αν έχεις κάποιον ορισμό για την τέχνη? Ορισμός. Και περιφραστικός, δεν είναι? Και πώς βλέπεις την τέχνη σήμερα και ειδικά τη μουσική, θέλω να μου πεις, εν καιρό κρίσης? Γιατί το λέω για αυτά που αναφερόμενο σε αυτά που έλεγες πριν, ότι κάθε τέχνη είναι καθρέφτημα της κοινωνίας που την παράγει. Να ξεκινήσω το τελευταίο. Ναι. Περιμένω κάτι τώρα. Να δεις. Βέβαια. Ναι. Σου λέω, η φόρμα μπορεί να με αφήνει αδιάφορο, έτσι. Ναι. Αλλά κάτι περιμένω. Mm-hmm. Είναι ανάγκη. Κάτι διαφορετικό είναι, κάτι καινούριο. Ναι. Ναι. Σου λέω, μπορεί να είναι κακό ήχο, κακό γούστο για τα γούστα μου, δεν έχει να κάνει. Ναι. Αλλά κάτι περιμένω. Ωραία. Ας πούμε, τους Βικ που σου είπα. Ναι. Δεν είναι η σούπερ πρωτοπορία, έτσι. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο συμμαθήμα. Αισθητικά εμένα μου αρέσει. Ναι, και εμένα. Ας πούμε για το θέμα κριτικής. Δεν με ενδιαφέρει πόσο καλά παίζει ο άλλος. Έχει να κάνει αυτό. Αυτό ενδιαφέρει τους ανθρώπους του συναφή μόνο. Ναι. Δηλαδή να κάνεις μια κριτική σε κάποιον, τι να πεις. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, τελείωσε. Αυτό είναι. Ναι. Το τεχνικό μέρος ούτε είναι καμιά μαγιά. Να είσαι τεχνίτης, θέλει να γαμίσεις κάποια χρόνια από τη ζωή σου να δίνεις το όργανο κόμπο. Uh-huh. So what. Το κάνει οποιοδήποτε αυτό που είναι διατεθειμένος να το κάνει. Δεν έχει. Το άλλο, το να αρέσεις να μην αρέσεις, αυτό είναι κάτι πιο ιδιαίτερο. Ναι. Για πες μου τον ορισμό σου για την τέχνη, αν υπάρχει, τι θα λέγεις ότι είναι? Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι επικοινωνία χωρίς τον λόγο. Uh-huh. Αν και εντάξει. Ναι, και η ποιήση τέχνη, ναι, ή το τραγούδι. Αλλά και άλλες μορφές εκτός από τη μουσική, ξέρεις, σαν ήχο. Και η ζωγραφική, ξέρω, και ο χορός και η γλυπτική, ας πούμε, είναι τρόποι έκφρασης πιο άμεση για μένα. Γιατί χτυπάνε σε κέντρα τα οποία ξεφεύγουν από τον έλεγχο σου. Ναι. Και από την καθαρό ημιλογική, ας πούμε. Βέβαια, δεν φιλτράρα τη μουσική, ας πούμε. Ναι. Ακούς κάτι και κάπως έρχεται. Σωστό. Ας πούμε με τον Καριωτάκη για να επανέλθω, ήθελα ακριβώς το συνέστημα που μου δημιουργήθηκε όταν πρωτοδιάβασα τις αράδες του. Λέω, τι λέω, μάλιστα, ξέρεις, αυτό το πράγμα να το κάνω με ήχο.
Ναι. Και με ηχόχρωμα μετά στην παραγωγή, ας πούμε, που είπες δεν είμαι ηλεκτρικός. Ναι, δεν είσαι αυτό. Ναι, το ηλεκτρικός είναι κάτι επιθετικό, ας πούμε, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στο στίχο του. Όπως τον αντιλαμβάνεσαι, εντάξει. Ναι, okay. Κάτσε λίγο τώρα. Ναι. Να σας κάνω τελευταία ερώτηση, θα σου κάνω. Είναι πάλι από την ίδια εκπομπή και είχες πει. Βασικά πιστεύω ένα. Αυτό νομίζω ότι είχες πει στο τέλος. Ότι όποιο δρόμο κι αν πάρεις, από τη στιγμή που τον ακολουθείς πιστά και συνειδητά μέχρι το τέλος, θα φτάσεις στο ίδιο μέρος. Τι εννοείς με αυτή την πρόταση? Δηλαδή, ξέρετε, δεν πολύ καταλαβαίνω, το στο ίδιο μέρος. Τι είναι αυτοτελείωση, ας πούμε. Mm-hmm. Ποτέ δεν φτάνεις. Ναι. Αλλά, δηλαδή, είτε είσαι αγρότης, είτε είσαι μουσικός, είτε είσαι βαρκάρης, άμα είσαι δοσμένος σε αυτό που κάνεις, το κάνεις με την ψυχή σου, όχι καταναγκαστικά, mm-hmm. θα βρεις την ίδια γαλήνη, την ίδια ένωση με το φαινόμενο της ζωής, γενικά με το σύμπαν, γενικά, peace of mind, ας πούμε, λέμε. Ναι. Για εγκλωματίς. Ναι, peace of mind. Δεν θα είναι τελευταία ερώτηση. Θα σου κάνω άλλη μία LS2. Πατρίδα έχεις? Νιώθεις να έχεις? Καλά, δεν σε ρωτάω για έθνος, γιατί δεν ξέρω την απάντηση, φαντάζομαι. Κοίτα, δεις. Ναι. Άμα κρίνεις τις προφορές, δεν λέω για λέξεις, κάθαρα προφορές σε κοινές λέξεις. Ναι. Τανί, τενί, ο, βλέπεις από ποιους λαούς προέρχεται κάποιος. Προέρχεται. Είμαστε Έλληνες με ελληνικά ονόματα και ελληνική γλώσσα. Το νι της Δυτικής Πελοποννήσου είναι ιταλικό. Το νι της Κρήτης και της Μάνης είναι διαφορετικό. Ναι. Αλλιώς ακούγεται, εγώ σαν μουσικός το ακούω, το γνωρίζω. Ναι. Το νι το σλάβικο είναι διαφορετικό. Είναι πιο παχύ εκείνο. Είναι. Ναι. Έχει ουρανίσκο, έχει άλλα πράγματα. Ναι. Θέλω να πω, ποιοι είναι οι Έλληνες τώρα, πλάκα κάνουν? Δεν ξέρω, σε ρωτάω να μου πεις. Απλώς βρεθήκαμε με μια γλώσσα, ας πούμε, τώρα που κρατάει ο καθένας, μην τρελαθούμε. Ναι. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Καλά, ναι, το σύμπαν τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ναι. Okay. Μάλλον άπατρης είναι, ξέρω. Υπό αυτή την έννοια, ναι. Μια πατρίδα είναι, ξέρεις, αυτοί οι οποίοι τι βλέπουν, ξέρεις, βλέπουν τη ζωή με τον ίδιο τρόπο, τη ζωή τους, για την ακρίβεια. Ναι. Και κατ' επέκταση το φαινόμενο της ζωής γενικά, ας πούμε, αν δίνανε, ξέρεις, ναι, μια συμβουλή, ας πούμε, πώς πρέπει να είναι η ζωή. Η εμπειρία σου, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι είναι η πατρίδα σου. Σίγουρα. Ναι. Και ας σου λέω, δεν πιστεύω πράγματα. Ναι. Με το καιρό διαμορφώνω ιδέες, καταλήγω κάπου σύμφωνα με τις εμπειρίες, με την παρατήρηση, με τη συναναστροφή. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα στην τελευταία τελικά ερώτηση. Είναι η τελευταία τώρα, όντως. Και θέλω να σε ρωτήσω, θα συνδέσω λίγο το ερώτημα, γιατί αφορά το ένα ερώτημα το άλλο. Αν για σένα ο φασισμός είναι ιδεολογία, νοοτροπία ή και τα δύο μαζί, και την άποψή σου για τη Χρυσή Αυγή? Νοοτροπία. Νοοτροπία. Δεν έχει να κάνει με ακόμα. Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Mm-hmm. Ενώ σε σχέση με τον ιταλικό φασισμό που ήταν, ας πούμε, μια ιδεολογία, μια κοσμοθεωρία, ναι, εθνικιστική. Ναι, αλλά είναι σαν να λέμε ότι είμαι εγώ μαλλιάς, ας πούμε, και είμαι χιπισμός. Ναι, κατάλαβα την. Είναι μια λέξη, ξέρεις, κλειδωμένη εδώ και ξέρω δεκαετίες. Δεν έχει να κάνει. Άρα θεωρείς ότι ο φασισμός ως νοοτροπία μπορεί να υπάρχει παντού? Εννοείται. Γιατί στα σοσιαλιστικά καθεστώτα. Ναι. Κοίτα, δεις, πέρασα την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία με πούλμαν το 78. Mm-hmm. Φρικάρισα με τις φάτσες που έβλεπα. Κάφκα κανονικά, μιλάμε, κάτω στα Σκόπια. Περνάγαμε, ξέρω, ξημερώματα, κίτρινα φώτα, ρούχα. Σε παραπέμπανε, ξέρω εγώ, ταινίες, ξέρω εγώ, που περιγράφουν την κρίση του 29 στην Αμερική, ας πούμε. Τα βλέπα το 78 αυτά τα ρούχα. Mm-hmm.
σκεφτεί να πηγαίνει στη δουλειά. Παραπάνω στην Κροατία, Κυριακή, να βλέπεις παιδάκια 6-8 χρονών, γκασμά φτιάρι, κυριακάτικη εθελοντική εργασία, φτιάχναν δρόμους. Εθελοντική. Προφανώς. Φανοχέτων ο σοσιαλισμός. Ναι. Δεν έχει να κάνει με κόμματα και με συστήματα. Ωραία. Είναι μέρος της εξουσίας. Για τη Χρυσή Αυγή, τι έχεις να πεις. Σαν τι, σαν φαινόμενο. Σαν φαινόμενο. Εννοείς την απήχησή της ή για το κόμμα σου. Εννοώ και για τα δύο. Κυρίως με ενδιαφέρει να μου πεις για την απήχησή της. Πώς πιστεύεις, γιατί πιστεύεις ότι έγινε όλο αυτό. Κοίτα, ένα μεγάλο μέρος είναι αντίδραση, έτσι. Από αυτούς που λένε που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν, έτσι. Mm-hmm. Ένα μεγάλο μέρος είναι ότι ο Έλληνας δεν ήταν ποτέ ρατσιστής επειδή δεν είχε ποτέ ξένους και απέκτησε, οπότε ξυπήθησαν διάφορα μέσα του. Ναι. Και το τρίτο ότι ένα ποσοστό πάντα υπήρχε. Απλώς τώρα βρήκαν φωνή. Παλιά όλοι αυτοί ψηφίζαν μια δημοκρατία για να μην βγει ο κομμουνιστικός κίνδυνος ή ο πράσινος κίνδυνος, ας πούμε. Ναι, ναι. Τώρα στεγαστήκανε, αφού φάγανε απογοήτευση από τη Νέα Δημοκρατία, στεγαστήκανε εκεί, δηλαδή. Ναι. Τόσο απλά. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό για να είναι δηλαδή. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Επί Χούντας ήταν πολύ παραπάνω. Εντάξει, ναι. Οι ευτυχείς που είχαμε Χούντα. Ναι. Καμία σχέση με αυτό το ποσοστό. Αυτό που μου λέγες πριν. Βέβαια. Η ΕΠΕΝ βέβαια δεν πήρε μετά τόσο μεγάλο ποσοστό. Όχι, γιατί. Του απορρόφησε η Νέα Δημοκρατία προφανώς. Ο Καραμανλής έφυγε σφαλιαρωμένος με 30% το 63 ως 30 Φιλίδης mm-hmm. και αρκούσε, και αρκούσε μια 7ετής Χούντα για να έρθει με 55%. Είμαστε μαλάκες. Πού βελτιώθηκε και δεν αποφασίσαμε τι μας κάνει τώρα. Διαμορφώθηκε λες το Παρίσι. Το ίδιο πράγμα έγινε και τώρα. 4 χρόνια μνημόνιο, 3 πόσα είναι, αρκούνε ας πούμε για να. Ναι, κατάλαβα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά. Και εσύ.